μαραζάν θα την περνάω φίνα. Θα πάω στη ζούγκλα με το ταρζάν, θα φύγω σε ένα μήνα. Κι αν θα με φάνε τα άγρια θηρία, θα με γράψουν και στην ιστορία πως με φάγανε. Καλησπέρα σας! Καλησπέρα στο όμορφο και ανεβασμένο μου πάνελ. Σήμερα, παιδιά, δεν έχω άγχος. Όπως δήλωσα την προηγούμενη Τετάρτη ότι έχω άγχος, σήμερα δεν έχω άγχος. Θα πάνε όλα πολύ καλύτερα από την προηγούμενη φορά. Χρήστος Θασίτης, διαιτολόγος. Καλησπέρα, Τέπη. Γεια σου, Χρήστο. Τι γίνεται? Μια χαρά. Και εσύ, ανανεωμένος. Καλή τηλεοπτική σεζόν. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σοφία Μοτσκαλίδου. Γεια σου, Ντέπη. Έχουμε και ένα ευχάριστο με τη Σοφία τη Ματσκαλίδου. Δεν φαίνεσαι εκεί πέρα πίσω που είσαι. Έχουμε έτσι ένα... ένα φουσκωματάκι κάτι. Ένα φουσκωματάκι. Ναι, ναι, ναι. Σε λίγους μήνες θα φέρουμε ένα μωράκι ακόμα. Με το καλό, με ένα πόνο. Ευχαριστώ, Ντέπη, ευχαριστώ. Αλλά μέχρι τότε... Έχουμε καιρό, εδώ θα τα λέμε. Θα τα λέμε. Κλεάνθης Χαραλαμπίδης. Καλησπέρα. Γεια σου, Κλεάνθη. Ντέπη. Κλεάνθη, σε θέλω πιο τσαμπουκά να μιλάς. Τσαμπουκαλεμένο. Γεια σου, Ντέπη. Γεια σου, Ντέπη. Γεια σου, Ντέπη. Έτσι, ρε Κλεάνθη. Και αυτή την ξανθούλα που βλέπετε εκεί πέρα με το μικρόφωνο σαν τραγουδίστρια, της δώσαμε το μικρόφωνο γιατί είναι τραγουδίστρια. Είναι αλήθεια. Γεια σου, Ντέπη. Καλή σεζόν. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Σία Καραγιάννη, τραγουδίστρια. Θα μας κρατήσει συντροφιά στις μουσικές μας νότες. Έτσι ακριβώς. Παιδιά, διαφωνεί κάποιος ότι τα άγρια θηρία στη ζούγκλα δεν τρώνε Έλληνες? Δεν έχουν πρόβλημα οι Έλληνες? Α, για... ότι τρώνε όλους τους άλλους εκτός από τους Έλληνες. Ξέρεις γιατί? Γιατί οι Έλληνες δεν είμαστε εκπαιδευμένοι, δεν παλεύουμε με τα άγρια τα θηρία καθημερινά. Πάντα, ναι. Μια εκπαίδευση την έχουμε. Χρόνια τώρα. Ναι. Χρόνια τώρα. Πολύ βασανισμένοι. Ναι. Και τελευταία, όσο πάνε, αγριεύουν πιο πολύ τα πράγματα και τα θηρία. Μάλιστα. Να με και... πέρα, έτσι είμαι. Έτσι. Μάλιστα. Ωραίο τάκ. Κούκλα, κούκλα. Σήμερα έχουμε θεματάκια, πήγαμε και μαγειρέψαμε. Αυτόν εδώ, το Χρήστο. Και α, κάναμε... Σήμερα έχεις μαγειρική με το Χρήστο? Ναι. Αλήθεια? Δεν μου το είπες. Γιατί να σου το πω? Κάτι εύκολο και light. Εύκολο και light. Κάναμε ένα μπέργκερ να μετασυγχωρήσεως. Με λίγες θερμίδες. Με λίγες θερμίδες. Τέτοια με ταΐζει. Κύριε Πρέσβη που λέει με κακό μαθαίνετε. Αυτό είναι. Μια χαρά. Θα τα πούμε και μετά, βέβαια. Έχουμε κάποιες εκπλήξεις για σας. Θα καλέσει ο Χρήστος να πάρετε τηλέφωνα εσείς όλοι που έχετε κανένα κιλάκι παραπάνω, έως και 20 κιλάκια. Έως και 20 κιλάκια. Χρήστο, και 30, βρε. Και 30. Πατέρα, βάλα, λέει 100, ο νέος ελευθέντης. Και κάνουμε εδώ διάφορες προσφορές. Σας αδυνατίζουμε, έχουμε χορηγούς που θα σας ταιριάξουν τα πάντα εκεί. Να. Κιλά, νύχια, χέρια, μαλλιά. Μας αδυνατίζετε, μας ομορφαίνετε, απ' όλα. Πάντα θα έρθει, ζητάμε και παιδί και γυναίκα και κοπέλα έτσι. Και άντρα. Και όποιος θέλει έρχεται εδώ και τον αδυνατίζουμε. Θα παίξουμε βεβαίως και τα παιχνίδια μας. Θέλω να πω ότι από αυτή τη στιγμή μπορείτε να καλείτε στο 2521-057-244 και παίζετε για ένα τάμπλετ, για ένα ατμοσίδερο, για ένα ζευγάρι δερμάτινα μποτάκια, ένα σετ πλήρης αποτρίχωσης, ένα γυναικείο γυλαίκο, δωρεοεπιταγή αξίας 30 ευρώ, ένα εσώρουχο τοπάκι, δωρεοεπιταγή 50 ευρώ, για ψώνια είναι τα δωρεοεπιταγές, πίνακες ζωγραφικής και τατουάζ φρυδιών 3D. Θα πούμε και στη συνέχεια τους δεροθέτες μας. Τώρα τα είπα λίγο βιαστικά, μπορείτε να τηλεφωνείτε και να δηλώσετε συμμετοχή. Θα δείξουμε βέβαια στην ενότητα ομορφιάς, ναι, την βασίλισσα της ενότητας ομορφιάς, την Σοφία του Μασκαλίδου. Με κάνεις και ντρέπω. Που θα μας δείξει κάτι πολύ προχωρημένο, όπως πάντα, τατουάζ φρυδιών 3D, τρίχα-τρίχα που μοιάζουν με φυσικά. Τρισδιάστατο ακριβώς. Ξέρεις ότι με ρωτούσαν και έχουμε εδώ πέρα εμείς τέτοιο πράγμα, ποιος το κάνει? Είδες, πολλά έχουμε εδώ, πολλά έχει ο Μπαξές. Και βεβαίως κλείνουμε με Σία Καραγιάννη, το αγαπημένο μας κορίτσι που μας ήρθε από την Κρήτη. Είναι κριτικιά η Σίλια μας.
Μια χαρά. Ήταν Καραγιαννάκι και το έκανες Καραγιάννη. Καμία σχέση όμως. Θα σου πω, είμαι κριτικιά, είμαι και λίγο πυριώτησα. Α, να καταλαβαίνεις πολλά. Ο συνδυασμός, είσαι πολύ μαγκάκι. Δεν ξέρω, θα μου πεις. Λογικά τώρα συνδυάς με Κρήτη είσαι μαγκάκι. Εντάξει, καλά είμαι. Ο Χρήστος λέει και από τη φωνή. Ο Χρήστος λέει και από τη φωνή. Φαίνεται, ναι. Φαίνεσαι. Α, ναι, από εκεί, εντάξει. Okay. Δεν είναι από εκεί. Θα το δούμε στην πράξη. Τσαμπουκαλευτήκατε πιο μπροστά, γι' αυτό. Γι' αυτό το λέει. Έτσι, δείξε. Α, γι' αυτό. Ναι. Είσαι για εδώ πέρα, μας έβαλε τερμπία. Είπε, θέλω έτσι, θέλω αυτό. Όλα, όλη στα πόδια της. Όλη στα πόδια της ήλιας. Είσαστε πολύ ψεύτες λοιπόν εδώ, Όχι, θα δείξεις εσύ. Έλα, παιδιά, όταν κουρίτσι. Θα πάρεις το πιάνο σου και θα ακούσουν αυτά που είναι, θα μαλακώσουμε όλοι. Όλοι αληθές. Για την ακρίβεια δεν έχω φέρει το πιάνο, αλλά θα κάνουμε δουλειά. Τέλος πάντων. Θα τις κάνουμε. Να, είχαμε εδώ ένα μικρό οργανάκι, το φέραμε, ρε παιδί. Θα την κάνουμε την μουσική. Κάνουμε. Δεν μασάμε εμείς τώρα. Δεν μασάμε στο όργανο. Το ξεπερνάμε. Λοιπόν, πριν δούμε το βίντεο της μαγειρικής, θέλω να πω ότι και όποιος κύριος ή όποια κυρία θέλει να συμμετέχει και να μαγειρέψει κάτι, έχει να μας δείξει κάτι το ιδιαίτερο, μπορεί να συμμετέχει πάλι, να πάρει στο 57-244, γιατί δεν σας γνωρίζω όλους. Δεν μπορώ να ξέρω ένα εκατομμύριο κόσμο ποιος ξέρει να μαγειρεύει και τι ξέρει να μαγειρεύει. Βεβαίως, εσείς μπορείτε να τηλεφωνείτε για να δηλώσετε συμμετοχή για τα παιχνιδάκια μας. Το tablet, θέλω να πω ότι είναι σε άλλη κατηγορία. Πρέπει να έχετε έτσι κάποιες γνώσεις, να ακούτε έτσι τραγουδάκια για να το κερδίσετε. Α, έχει αυτό το. Για είναι να κερδίσετε ξέχωρη. Το τάμπλετ έχει ειδική κατηγορία. Ειδική ερώτηση για το τάμπλετ. Μάλιστα. Ωραία. Ένα, είναι λίγο και πιο δύσκολο, γιατί ναι, είναι και πιο ιδιαίτερο ναι, το ναι. Δεν είναι πιο δύσκολο, απλά θέλει να ξέρετε έτσι, να ακούτε μουσική. Α, οπότε θα πάω να πάρω εγώ τηλέφωνο δηλαδή. Να πας να πάρεις εσύ τηλέφωνο. Ξεκινάμε να δούμε αυτή τη μαγειρική, την ιδιαίτερη μαγειρική. Εγώ και ο Χρήστος πήγαμε στο χώρο του εκεί, στον Πανέμορφο, στην αυλή του και κάναμε ένα μπέργκερ. Όλο αυτό που βλέπετε, παιδιά, μπορείτε να το φάτε άφοβα και δεν βάζετε ούτε ένα γραμμάρι, αντιθέτως χάνετε. Για πάμε να δούμε τη μαγειρικούλα μας. Φέτος έχω βάλει σκοπό να μας αδυνατήσω όλους. Σήμερα θα σας δείξουμε μία υπέροχη συνταγή, ένα λαχταριστό χάρμπουργκερ με πάρα πολύ λίγες θερμίδες που μπορείτε να το φάτε και να χάνετε κιλά. Και ξεκινάω βέβαια και με μένα. Δίπλα μου έχω τον Χρήστο το Θασίτη. Καλησπέρα. Γεια σου Χρήστο. Γεια σας. Γνωστό διατροφολόγο και διαιτολόγο, ο οποίος με έβαλε στο λούκι. Είπαμε να δοκιμάσουμε κάτι διαφορετικό σήμερα. Τα οποία η συνταγή σήμερα είναι θα δοκιμάσουμε να κάνουμε χάμπουργκερ με λίγες θερμίδες. Εδώ βλέπω πολύ λαχταριστά πράγματα. Στο τέλος θα μας πεις βέβαια πώς είναι δυνατόν όλα αυτά που βλέπω να έχουν τόσες λίγες θερμίδες. Ξεκινάμε με τα υλικά για τα μπιφτέκια. Έχουμε, θες να τα πεις εσύ Χρήστο, ναι, και, εγώ, και εγώ να τα να φτιάχνω, ό,τι λες εγώ θα το ωραία. Φτιάχνω. Το μικροφωνάκι δικό σου, τα γαντάκια μας τα φορέσαμε και ξεκινάμε. Λοιπόν, τα υλικά μας είναι μισό κιλό κιμάς, ένα αυγουλάκι. Απευθείας, ναι. Κρεμμυδάκι ένα μικρό. Τεμαχισμένο. Τεμαχισμένο, ναι. Ή κομμένο σε κυβάκια. Μαϊδανός. Σκορδάκι. Κόκκινο πιπέρι. Πέντε κουταλιές σούπας βρώμη, η οποία είναι αλεσμένη για να γίνει σαν αλεύρι. Αντί για ψωμί, έτσι. Αντί για ψωμί, για φρυγανιά. Αυτό τι είναι, καρύ. Αυτό είναι κουρκουμάς, ο οποίος είναι πάρα πολύ αντιοξειδωτικός και έχει και αντικαρκινικές ιδιότητες. Εγώ γενικά το χρησιμοποιώ σε πάρα πολλές συνταγές. Σε σούπες, σε κρέατα, παντού. Κουρκουμάς. Κουρκουμάς. Αλατάκι. Αλατάκι. Φτάνει πες. Καλά είναι. Και πιπέρι. Πιπεράκι. Με αυτήν εδώ πέρα τη συνταγή θα βγάλουμε 4 μπιφτέκια. Thank you.
είναι έτοιμος ο κιμάς. Χρήστο, δεν είδα πουθενά λαδάκι. Λαδάκι δεν χρειάζεται, εφόσον ο κιμάς έχει για αυτός το δικό του λίπος. Λες να τα να πήρα πολύ για τρία, λίγο πιο μικρά. Για τέσσερα μπιφτέκια, ναι, θα τα χωρίσεις σε ίδιες ποσότητες. Αυτό θα του φας εσύ, δεν κάνεις δίαιτα. Εμείς οι μεταναστευτικοί να φάμε λίγο μεγαλύτερα. Εγώ πρέπει να κάνω αναγκαστικά συνέχεια δίαιτα, τύπη. Γιατί? Γιατί διαιτολόγος και υπέρβαρος γίνεται. Εσύ έχεις πολλά μπιφτέκια να φας για να γίνεις υπέρβαρος. Λοιπόν, οι βρώμοι βασικά που βάλαμε αντί για αλεύρι και να πούμε και αυτό, αντί για αλεύρι και η φρυγανιά, η βρώμη είναι αρκετά πλούσια σε φυτικές ίνες και πιο συγκεκριμένα σε μια κατηγορία φυτικών ίνων που ονομάζονται β' γλυκάνες. Οι συγκεκριμένες ουσίες έχουν την ιδιότητα να μειώνουν την απορρόφηση του λίπους από το καθώς το πέπτουμε. Και επίσης μειώνουν και την απορρόφηση της χοληστερίνης από το κρέας. Αλήθεια? Αλήθεια. Γλιτώνουμε δηλαδή μια μικρή ποσότητα λίπους από τα μπιφτέκια. Δεν το είπα για το λίπος, για την χοληστερίνη το είπα. Α, για την χοληστερίνη. Τι να το φρέω το λίπος. Στρογγυλά θα τα κάνεις. Γιατί? Γιατί θα τα κάνουμε χαμπουργκεράκια. Πλακουτσοτά πρέπει. Α, ναι. Σωστό και αυτό. Να πούμε ότι μετά θα χρειαστούμε 4 ψωμάκια. 4 ψωμάκια. Κασεράκι. Κασεράκι, light αν είναι φυσικά για να γίνει light και συνταγή. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί μαγιονέζα light, λίγο μαρουλάκι, λίγη ρόκα. Ντοματούλα, κρεμμυδάκι, αναλόγως δηλαδή πώς του αρέσει του κάθε ένα να φτιάξει το δικό του το χαμπουργέρ. Τα λαχανικά δεν μας δίνουν θερμίδες σε αυτή τη συνταγή. Στις θερμίδες θα μας δώσει το ψωμάκι, το κασεράκι και το μπιφτέκι. Αυτό είπαμε είναι για σένα, το έκανα σαν γιουβαρνάκι. Το μικρό. Εδώ έδωσα. Με τιμωρείς. Να φάω εγώ πιο μεγάλο. Εσύ είσαι διαιτολόγος, πρέπει να είσαι λεπτός. Ναι, πρέπει. Λοιπόν, θέλω να πω ότι μας φιλοξενεί ο Χρήστος εδώ στην αυλή του... Στην αυλή του διαιτολογικού γραφείου. Του διαιτολογικού γραφείου. Πολύ ωραίος ο καιρός για αρχές χειμώνα. Πάρα πολύ καλός. Χρήστο, εδώ πέρα βγάζω τα γαντάκια, γιατί μετά είναι πολύ εύκολη συνταγή, τελειώσαμε γρήγορα. Επειδή είσαι στο χώρο σου, θα τα πας εσύ στο φούρνο, να μην χώνομαι κι εγώ μέσα στο σπίτι. Ώρα για ψήσιμο. Έτοιμα. Αυτό είναι το δικό σου, αυτά τα δύο είναι τα δικά σου, έτσι, αυτό είναι το δικό μου. Εντάξει. Λοιπόν, Χρήστο, αυτά όλα εδώ πέρα που βλέπω είναι για να τα φάμε, έτσι. Αυτά είναι για να τα φάμε. Έχουμε και περιορισμό... είναι για να στολίσουμε τα μπεκεράκια. Έχουμε περιορισμό στο πόσες ντομάτες και κρεμμύδια θα βάλουμε στο κάρμπουργκερ. Όχι, δεν έχουμε τέτοιο περιορισμό. Οπότε, παίρνω εγώ το καλό το μπιφτέκι, ο καθένας θα κάνει και θα σύσει το δικό του, αυτό ωραία, που θα φάει. Ωραία. Εγώ παίρνω αυτό. Εγώ να πάρω το μικρό το δικό μου. Εσύ όχι, να πάρεις ό,τι θέλεις. Και ξεκινάμε να κάνουμε το μπεργκεράκι μας. Θα σε περάσω έτσι που με κοιτάς. Έλα, είσαι τι καλή που είμαι. Μαγιονέζα, εσύ μαγιονέζα κι εγώ, τι κάνεις εσύ. Μπορείς. Εγώ έτσι θέλω. Εγώ θα το στολίσω λίγο. Α, και γύρω-γύρω, και εγώ. Γιατί αυτό είναι φυσικά εσύ. Μπορούμε να το συνοδέψουμε μια σαλατούλα, αντί να φάμε δύο δηλαδή και να ανέβουν οι θερμίδες, θα φάμε ένα μαζί με σαλατούλα. Εντάξει. Όλες τις καλές ντομάτες εσύ τις πήρες. Και μουρ. Θέλω να... Πώς το έβαλες εσύ? Να μην το κάνουμε το ίδιο. Έτοιμα τα πιατάκια. Έτοιμα, μας. Ναι.
Θέλω, Χρήστο, επειδή... Τώρα εμένα αυτό θα είναι το μεσημεριανό μου το γεύμα. Αυτό είναι ένα πολύ καλό μεσημεριανό γεύμα, ναι, φυσικά. Θέλω να μου πεις τις θερμίδες του. Κάπου στις 400 με 500 θερμίδες, αναλόγως τι υλικά θα χρησιμοποιηθούν μέσα. Αυτά, δηλαδή, όχι αναλόγως. Μαγιονέζα αυτά... κανονική. Όχι, όχι. Εδώ... Αντί για μαγιονέζα θα βάλει σαλάτα. Γιατί να, άμα είναι να βάλεις... Αλλά με τα light υλικά. Αυτό που φτιάξαμε θέλω να μου πεις πόσες θερμίδες έχει. 450. 450. Mm-hmm. Πόσο έχει μια μπριζόλα. Κάπως 300 με 400 αναλόγως το μέγεθος. Δηλαδή μια μπριζόλα με σαλάτα. Μια μπριζόλα με σαλάτα. Είναι αυτό το. Ακριβώς. Το μπέργκερ, έτσι. Εγώ αυτό τώρα πώς να το φάω στην κάμερα, ρε Χριστό. Πάτησε το. Πρέπει να ανοίξω. Φάει κι εσύ. Ή θα σε δώσω από το δικό μου. Θα δοκιμάσω από το δικό σου. Από εδώ εσύ, από εδώ εγώ. Που είναι πιο ωραίο. Μην φάει το κοντινό. Όχι. Και το κραγιόν στο κασέρι. Έλα, να σε ταΐσω. Mm. Αυτόν πάρ' τον κοντινό. Πολύ ωραίο. Αυτά και, άλλες, και άλλα πολλά και άλλες τέτοιες συνταγές θα σας δείξουμε καθ' όλη τη διάρκεια της τηλεοπτικής μας σεζόν, γιατί όπως είπα, όλοι φέτος πρέπει να γίνουμε κορμάρες. Μέχρι το καλοκαίρι φυσικά πρέπει να βάλουμε στόχους. Χρήστο, ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά και εγώ ευχαριστώ. Και αυτά. Πω πω, μπράβο ρε παιδιά, πόσα μπέργκερ φτιάξατε. Δύο. Τέσσερα. Τέσσερα μπιφτεκάκια, δύο μπεργκεράκια. Τα φάγατε κιόλας, χυμάζεμε, μας φέρατε. Όπως πάντα, παιδιά, μην κάνετε γνωστό. Τώρα λέω να αρχίσω. Τώρα. Α, όταν θα αρχίσεις. Ξέρεις που θα πας. Ξέρω που θα πάω. Πες μου λίγο, πώς το θεωρείς αυτό διέτηση. Εγώ από ό,τι είδα, σχεδόν ίδια είναι τελικά. Εντάξει, που έβαλες μέσα στο κιμά. Αν χρησιμοποιήσεις κάποια υλικά light και δεν ανεβεί πολύ το μπέργκερ σε θερμίδες, μπορείς να το συμπεριλάβεις μέσα σε μια διατροφή. Οπότε έβαλες μοσχαρίσιο κιμά. Έβαλα μοσχαρίσιο κιμά. Άπαχο. Άπαχο. Μπορούμε να βάλουμε όμως και χοιρινό. Μπορείς να βάλεις και χοιρινό, ναι. Χωρίς το... Αυτή μπορεί να βάλει και ό,τι θέλει. τώρα ειδικά που είναι έτσι. Εντάξει, τα πράγματα, πάλι όμως θέλει προσοχή. Τα έβαλα τα κιλάκια μου. Άσε που τα έβαλες τα κιλάκια. μέχρι 12 να ξέρεις. Πώς έβαλες μέχρι τώρα. Τα 10 τα έβαλα. Αλλά είδες που δεν μου φαίνονται, γιατί είναι πολύ αδύνατοι. Ναι. Δεν σου φαίνονται. Οπότε τα δικά μου τα 20 είναι σαν να είναι 10. Ναι. Αλλά ας μιλήσουμε για τα μπέργκερ. Αφήστε με εμένα. Πες Χρήστο, τι με κοιτάς. Να ρωτήσω. Εσύ τι, τι να σου πω. Πες παιδί. Εγώ ήθελα να ρωτήσω τον Χρήστο, ρώτησα και λίγο πριν, αλλά θέλω να το ρωτήσω πάλι. Όσον αφορά για το φαγητό, είναι η ποσότητα ή οι θερμίδες που υπάρχουν σε ένα φαγητό που υπάρχει σε ένα φαγητό. Ποσότητα και θερμίδες αυτό τώρα, είναι συγκοινωνούν τα δοχεία. Αυτό τώρα είναι ποσότητα όμως. Μπορεί να έχει ποσότητα. Αλλά δεν έχει θερμίδες. Μπορεί να έχει ποσότητα, αλλά να έχει λίγες θερμίδες. Έτσι, γίνεται δηλαδή αυτό. Έτσι χορταίνεις καλύτερα και δεν νιώθεις τόσο πολύ ότι κάνεις δίαιτα. Παιδιά, να σας πω εδώ, να το δηλώσω ότι με έχει αναλάβει ο Χρήστος εδώ και δύο εβδομάδες. Μόνο δύο εβδομάδες. Είσαι ο άνθρωπός μου, ναι. Είμαστε στην Αθήνα. Χρήστο, έβγαλες στο Facebook mm-hmm. I'm not less, I am dietitian, I'm not a magician. Ναι. Έτσι, του τέστην, είμαι διαιτολόγος, όχι μάγος. Δεν είμαι μάγος, ναι. Είσαι. Oh, ωραία. Είμαι λες. Είσαι, ξέρεις γιατί, παιδιά, όποτε δεν εξελίσσονται τα πράγματα έτσι, παιδιά, στη ζωή. Είναι, φυσικά. Οι δίαιτες έχουν εξελιχθεί. Στο λέω αυτό τώρα εκ πείρας. Εγώ κάνω δίαιτα από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου. Μάλιστα. Είχα πει ότι γεννήθηκα 5,5 κιλά και από τότε δεν μπορώ να τα χάσω. Μια ζωή είμαι στην πείνα και ξέρεις, το γνωστό που συμβαίνει σε όλους. Σε όλους μας. Να χάνουμε απότομα τα κιλά και μετά στον ένα μήνα ότι στερήθηκα. Αυτές οι δίαιτες οι καινούργιες. Πώς τις πήραν, πώς τις φτιάξαν και με γλυκά και με πίτες και με σάντες και με ελεύθερα δέπι. Και με τέτοια και με μπέργκερ και με μακαρονάδες και με κοιμάδες και με αυτά. Μπράβο. Είσαι ο άνθρωπός μου. Έτσι, Ντέπι, πρέπει να πω ότι η διατροφή συγκεκριμένη μπορεί να ενσωματωθεί και στη μετά τη δίαιτα ζωή του ατόμου. Όταν είναι έτσι η δίαιτα και δεν σε κουράζει, μπορεί να, μπορείς να την κάνεις και ένα χρόνο. Συνέχεια και μπορεί, αυτό που είπε ο Χρήστος είναι πολύ σημαντικό. Το να το υιοθετήσει και σαν τρόπο ζωής. Ακριβώς, είναι πολύ σημαντικό αυτό. Παίζει και πολύ μεγάλο ρόλο, λέει, αυτή η εξέταση
δεν ξέρω αν το λέω. Δυσανεξίας. Ναι. Δηλαδή ότι ας πούμε αποφεύγεις οι τροφές που σε πειράζουν και τρως ας πούμε όσο θέλεις και δεν παχαίνεις. Δυστυχώς εγώ θα πω ότι η συγκεκριμένη εξέταση δεν είναι τόσο επιστημονικά τεκμηριωμένη και δύο συνεχόμενες ημέρες, αν κάποιος δοκιμάσει να κάνει το συγκεκριμένο τεστ, δύο συνεχόμενες μέρες θα του φέρει και διαφορετικά διαβωτικό αποτέλεσμα. Μάλιστα. Μάλιστα. Θέλω να δώσουμε στον αέρα πριν συνεχίσουμε, δεν σα... βάζουμε μια κόμμα εδώ, έχει τελεία. Απλά επειδή το πρόβλημα της παχυσαρκίας και του υπέρβαρου στην Ελλάδα είναι πάρα πολύ μεγάλο. Γιατί σαφώς κοιτάς εμένα. Βγαίνουν και κάποιοι οι οποίοι βρίσκουν τον μαγικό τρόπο στο αδυνατισμό. Εμένα με κοιτάς ως παρουσιάστρια, όχι ως υπέρβαρη και παχύσαρκη. Έτσι, γιατί μα δεν είσαι χρυσό μου. Εν ολίγης δέπει άμα δεν κλείσουμε τον ντουλάπι. Όχι, όχι πουλάκι μου. Δεν είναι το ντουλάπι. Δεν είναι το ντουλάπι. Είναι, είναι αυτό, σύγχρονες δίαιτες. Εδώ θέλω να καταλάβω. Ένα ακόμα, ένα ακόμα. Θέλω να πω ότι ο Χρήστος κάνει μία προσφορά. Δεν θα την πω εγώ, εσύ θα την πεις. Θα πάρουμε, θα βρούμε ένα, δύο άτομα, τρία, όσα, όσα μπορούμε να βρούμε και θα προσπαθήσουμε να τα δυνατήσουμε μέχρι το καλοκαίρι. Λοιπόν, θα είμαι τρίτος. Παιδιά, πολύ ωραίο είναι. Απευθυνόμαστε σε άντρες, γυναίκες και παιδιά βεβαίως αν είναι ανήλικα με την άδεια των γονιών και δηλώνετε συμμετοχή στο 2521057244. Θα κάνουμε βέβαια συζήτηση, θα έχουμε υποστήριξη από ψυχολόγο, θα έχουμε διαιτολόγο, θα έχουμε να αθληθείτε, θα έχουμε να σας φτιάξουμε τα μούτρα σας, το σώμα, το σώμα σας, ό,τι έχετε και θα μεταμορφωθείτε. Μπορείτε να τηλεφωνείτε από τώρα και καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας στο 2521057244 και εμείς θα σας αδυνατήσουμε. Και βέβαια εδώ, εδώ σημειοφόρος. Όχι αδυνατήστε εσείς και εμείς να τρώμε. Πρώτη εσύ και οι υπόλοιποι στη συνέχεια. Και οι υπόλοιποι θα ακολουθήσουν. Δεν να είσαι το καλό παράδειγμα. Θα είμαι. Έτσι, το, δεν είναι. Το δηλώνω, είμαι πολύ σίγουρη. Από πέρσι το ακούω, πρόσεξε. Όχι, το δηλώνω. Είμαι πολύ σίγουρη. Όχι, δεν ξέρεις τι τρώω κάθε μέρα. Γι' αυτό το λες. Γι' αυτό επιμένω αυτή τη φορά. Ωραία, για να δω. Ναι. Σου δίνω τέτοιο ρε παιδί μου, σε πιστεύω. Okay, απλά ξέρεις τι μου κάνει τώρα. Τρώω, ναι, αλλά δεν χάνω, ας πούμε, και 10 κιλά το μήνα όπως έκανα παλιά. Δεν γίνεται, όπως έκανα παλιά. Καταρχήν δεν γίνεται να χάσεις 10 κιλά το μήνα και να είναι λίπος. 10 κιλά έτσι θα είναι σίγουρα και υγρά μέσα και μυϊκή μάζα. Και αν τα χάσεις, μετά να τα βάλεις εις διπλούν και τριπλούν. Μα χρόνια τώρα, ίδια κολόνια δηλαδή. Έτσι. Μαζί σου είμαι κι εγώ, μην νομίζεις. Χρήστο, παίζει ρόλο η ηλικία, παίζει ρόλο... Όλα αυτά παίζουν ρόλο και η ηλικία παίζει ρόλο και το επίπεδο της φυσικής δραστηριότητας και το σωματικό βάρος. Και το DNA φαντάζομαι και η κληρονομικότητα. Και η κληρονομικότητα φυσικά παίζει ρόλο και ο συνδυασμός όλων αυτών. Μάλιστα. Γιατί κάποιο άτομο μπορεί να είναι σε μια προχωρημένη ηλικία, να είναι υπέρβαρο, να έχει κληρονομικότητα. Και να έχει ένα συνδυασμό παραγόντων που μπορεί να δυσκολεύουν κάπως την κατάσταση στο να δυνατήσει να χάσει κιλά. Λοιπόν, εγώ επειδή είμαι μακαρονάς. Μισό. Παρακαλώ. Ναι, γεια σας. Γεια σας. Παίρνω για το διαγωνισμό. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Ναι, το όνομά σου. Κώστας. Κώστας, ποιο διαγωνισμό, όχι με τα παιχνίδια. Όχι, όχι, όχι. Ποιο, γίνε λίγο πιο σαφής. Ναι. Ναι. Τι δώρο θέλει, τέλος πάντων. Ποιο διαγωνισμό? Για αυτό που είχατε βγάλει για το διαγωνισμό για, για τη διατροφή, κάτι. Α, μπράβο, Κώστα! Τέλειο. Κώστα, ναι, από πού τηλεφωνείς? Από Θεσσαλονίκη. Wow. Μας βλέπεις μέσω live streaming? Ναι, ναι. Σας παρακολουθώ και συγχαρητήρια και όλα για την εκπομπή, Ντέμπη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Περνάω, το βλέπω πολύ ωραία, ζεστή η παρέα σας. Κώστα, θα έρθεις και θα γίνεις μέρος της παρέας μας. Βεβαίως, γιατί εδώ όχι. Είναι ο άνθρωπός σου, δίπλα μου, ο Χρήστος. Πόσο χρονών είσαι, Κώστα, τώρα, εμείς τώρα ξέρεις τώρα, άμα μπεις σε αυτόν τον διαγωνισμό, όλα τα ρωτάμε. Λοιπόν, είμαι 34. 34. Νέο παιδί. Είσαι νέο παιδί. Θέλω να μου πεις ύψος και βάρος. Καλά το πάω. 1,70 ύψος. Ναι. Και βάρος είμαι 98 κιλά. Ψέματα λες. 98 έλα είναι. Έλα τώρα. 100 είσαι, έλα. Το κάνεις 98. Θα τα λέμε όλα. Ρε την τέτοια. Λοιπόν, μιλάς Κώστα. Ναι. Μένεις Θεσσαλονίκη.
Θεσσαλονίκη μένω. Αλλά έρχομαι, είμαι δραμηνός και έρχομαι τακτικά. Και εγώ λέω τώρα από τη Θεσσαλονίκη. Και κάτι ακόμα, δεν γνωριζόμαστε κιόλας. Από πού? Μην τα λες όλα, από πού γνωριζόμαστε. Με βλέπει ο άντρας μου, από πού γνωριζόμαστε. Είχα έρθει στην εκπομπή σου παλιότερα. Ναι. Σαν μουσικός. Μουσικός. Ναι, θα ναι. Σε δω και θα σε θυμηθώ. Κώστας. Κώστας ναι, μουσικός. Ναι. Τι όργανο έπαιζες? Drums. Α, drums δεν παίζαν πολύ. Θα σε δω. Θα σε δω και θα σε θυμηθώ. Πέρασαν και 500 μουσικοί από τα χέρια μου. Πώς μίλησα εγώ. Κώστα, έρχεσαι συχνά στη Θεσσαλονίκη. δράμα. Κώστα. Κώστα. Ναι, ναι. Έρχεσαι συχνά στη δράμα. Ορίστε. Έρχεσαι συχνά στη δράμα. Ναι, ναι, τακτικά έρχομαι. Οπότε την επόμενη φορά το ραντεβού έχει κλείσει. Βεβαίως. Ωραία. Κώστα. Ναι, ναι. Θα αφήσει εδώ, σε ζυγίσω. Βεβαίως. Μην τυχόν και είσαι 100 και δεν είσαι 98. Αυγάζεις και τα παπούτσια και τα ρούχα και το παντελόνι να μην, γιατί και αυτά δίνουν ένα πάρος. Να πούμε σε πρόγραμμα. Και πριν μετά. Θα σε φωτογραφίσουμε πριν μετά, ξέρεις. Ναι, γιατί ξέρεις, πολύ καλά θα κάνεις, γιατί ξεχνάνε το πώς ήταν. Είναι όπως πριν και μετά, έτσι. Ναι, ναι. Ωραία, ωραία, ωραία. Κώστα, εδώ πέρα είσαι, έχεις βρει τον άνθρωπό σου. Ω, μια χαρά. Χαίρομαι, χαίρομαι. Κώστα, αφήνεις το τηλέφωνο στο κοντρόλ για να επικοινωνήσουμε μαζί σου, για να κλείσουμε τα ραντεβού μας, πότε θα έρθεις εδώ πέρα να σε δουν και ζωντανά. Βεβαίως. Ο κόσμος. Βεβαίως. Και θα πάμε και κόντρα μαζί. Βεβαίως, γιατί όχι. Θα πάμε κόντρα να δούμε ποιος θα χάσει περισσότερα κιλά. Θα με ξεπεράσεις, πρέπει να με ξεπεράσεις. Ωραία. Κώστα, βεβαίως. Φιλάκια. Φιλιά πολλά, χάρηκα. Τα πούμε και από κοντά. Έχεις και θετική, έχεις και χιούμορ. Σε ακούω από τη φωνή. Έχεις θετική άβρα. Συνάδελφος. Ωραία, ωραία. Μια χαρά. Να καθίσεις να ακούσεις και τη Σίλια. Την Καραγιάννη, βεβαίως, που θα με το πιάνο εδώ πέρα θα μας πει υπέροχα τραγούδια στο τέλος. Ενάρ, μπορεί να συνεργαστείτε στο παρελθόν, δεν ξέρει. Γιατί παρελθόν. Όχι. Στο μέλλον. Στο μέλλον. Θα συνεργαστούμε στο παρελθόν, Κώστα, στο μέλλον. Εδώ τώρα, παρελθόν κιόλας. Εδώ τώρα είναι και να κάνει το win, έναν ήχο. Ωραία. Κώστα, ευχαριστούμε. Να είστε καλά, χάρηκα. Γεια σου, γεια σου. Γεια σου. Παιδιά, φοβερό, μπράβο, Χρήστο, συγχαρητήρια. Νομίζω ότι έπιασε αυτό το ότι ξέρει, ένα νέο παιδί, καινούργια πράγματα. Καινούργιες δίαιτες, καινούργιες συνδυασμοί, φαντάζομαι. Παιδιά, δεν θέλω, μαγειρέματος. Δεν θέλω να. Δηλαδή, θα θεωρηθεί διαφήμιση. Είναι. Άσε τώρα. Έχουμε προχωρήσει πολύ μπροστά. Έχουμε προχωρήσει. Ωραία, δηλαδή, ωραία, παλιά ήταν μια. Μήπως να ζητήσουμε και την Τέπη κάθε εβδομάδα. Ναι, η ζυγαριά αυτή. Η ξέρει, μάλλον αυτό τα λέει. Και το πριν το έχεις, το πριν. Πλάστιγκα. Λοιπόν, ζητώ από το Star Wars Ελλάδα μια πλάστιγκα εδώ στο στούντιο. Πες βρε ότι δεν πρέπει. Πλάστιγκα χρειάζεται. Εγώ το λέω. Πλάστιγκα όχι. Αυτή για τα τσουβάλια, αρκεί. Λοιπόν, παλιά έκανες μια δίαιτα, Χρήστο, το πρωί μια φρυγανιά. Ναι, βέβαια, ένα μήλο. Δεκατιανό ένα μήλο, μεσημεριανό ένα μαρουλό ή έλεγε ρε. Μια φάει πόση μαρουλοσαλά. Δεν θέλω, ρε. Πώς θα τη φάω τη μαρουλοσαλά, αφού δεν μ' αρέσει δηλαδή. Έτσι. Να βοσκήσω δηλαδή. Ναι, ναι. Μετά πάλι το άλλο μισό το μήλο. Κοτόπουλο με σαλάτα, μετά ναι, ξέρω κι εγώ ένα φρούτο και ένα γιαούρτι. Όχι, όχι παιδιά, όχι. Παιδιά, σου λέω ότι έχει ο άνθρωπος. Και εμένα να κάνω τη δίαιτα, ρε. Έχουμε και ελεύθερα, πες ότι αυτό δεν έκανε. Χάθηκε να παχαίνουν τα χόρτα και να. Ναι. Και να τα κρέτουν να μην παχαίνουν. Τέλος πάντων. Αυτά. Τι ώρα είναι, εγώ, με πήραν και το ρολόι. 7:33. Ναι. Θα περάσουμε σε χορηγούς, αλλά πριν περάσουμε σε χορηγούς, θέλω να πω ότι παίζετε, τηλεφωνείτε. Mm. Θέλω να πω ότι δεν τηλεφωνούμε μόνο από τη δράμα, την εκπομπή μας τη βλέπουν, είδατε, ακούσατε μάλλον. Πού τη βλέπουν, από δέχρι. Θεσσαλονίκη. Μέχρι Ορεστιάδα, Λίμνο, Θάσο, Σαμοθράκη, Χίο, Μυτιλίνη κτλ. Και παίζουμε για ένα τάμπλετ από τα Ζαχαριάδης Expert. Ένα ατμοσίδερο από τον κύριο Χριστίδη. Ένα ζευγάρι μποτάκια δερμάτινα, είναι 39 νούμερο. Αλλά άμα θέλετε, λέει η φίλη μου εκεί η Φωφώτη, ό,τι νούμερο φοράτε. Από τον Εγκόζιο. Ο κύριος Ασημάκης μας δίνει ένα σετ από τρίχωσης με μία κεριέρα, ρολέτα και ταινίες από τρίχωσης. Το Ντόλ μας δίνει ένα γυναικείο σεξι γυλαίκο δαντελένιο. Θα το δείξει η Σοφία. Είναι αυτό εδώ. Αυτό εδώ το μαύρο. Okay.
Τη Σοφία θέλω να δείξετε. Μισό, γιατί θα δείξουμε μετά και αυτό φαντάζομαι. Εδώ πέρα. Είναι αυτό εδώ, είναι ωραίο το παιδιά. Ναι. Και ένα πάνω το μπλουζάκι. Εσώρουχο που τοπάκι από τα, από τα εσώρουχα Κρίστη. Ωραίο το όχι, δεν τη λοφ... Ναι, παρακαλώ. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Καλησπέρα στην ωραία παρέα σας. Συγχαρητήρια, ωραίο ξεκίνημα. Και για εγώ αυτή τη φωνή φορά. Κάπου την ξέρω. Ναι. Καλησπέρα λοιπόν. Η Μαρία Ιβούγκα είμαι. Ναι, το κατάλαβα, ναι. Ως Μετάπολης ΜΕΤ. Μαρία. Τα φιλιά μου σε όλους σας. Πάρα πολύ ωραία η παρέα σας. Ευχαριστούμε. Είστε πάρα πολύ όμορφοι όλοι και φωτεινοί. Να ζηλεύεις, να ζηλεύεις, να ζηλεύεις. Όχι, δεν ζηλεύω, ίσα ίσα. Όχι, δεν είπα την άσχη. Ίσα ίσα, χαίρομαι, χαίρομαι, δεν ζηλεύω, αλίμονο. Εμείς ασχολούμαστε με την ομορφιά. Θέλουμε να κάνουμε τον κόσμο όμορφο, αλίμονο αν ζηλεύαμε κιόλας. Ναι, σωστό και αυτό. Έτσι. Εμείς προσφέρουμε λοιπόν, στην ομορφιά, ναι. Άκουσα λοιπόν στο ξεκίνημά σας αυτό, ναι. Που ήταν πάρα πολύ ωραίο, για την, το διαγωνισμό της διατροφής αδυνατίσματος άνδρα-γυναίκα-παιδιού. Ναι. Εμείς λοιπόν ως Μετάπολης ΜΕΤ θα θέλαμε να συμμετάσχουμε σε αυτό και να δώσουμε κίνητρο σε αυτούς που θα ξεκινήσουν και θα ήθελα να είναι έτσι αρκετά άτομα σε πρώτη φάση σαν ενδιαφέρον να καταλάβουν ότι θέλουμε πραγματικά να βοηθήσουμε και εμείς από την πλευρά μας ως κέντρο Μετάπολης ΜΕΤ δίνουμε στην αντιστοιχεία του αδυνατίσματος με τον κύριο Θασίτη, ο οποίος είναι εξαιρετικός και όποιος είναι δίπλα του θα περάσει και καλά και θα δυνατήσει όμορφα. Να δώσουμε τη δική μας προσφορά στο κομμάτι του σώματος, να κάνει τη διατροφή του και συγχρόνως ή μετά από τα πρώτα κιλά του να δώσει τη γλυπτική του σώματός του με μια τεχνολογία που υπάρχει στο κομμάτι του σώματος αλλά και του προσώπου, γιατί καθώς χάνει κάποιος βάρος μπορεί να πέσει και να χαλαρώσει το δέρμα του, οπότε να κάνουμε και περιποιήσεις και θεραπείες ανόρθωσης και σύψυξης του προσώπου του δέρματος όπως και του σώματος με κρυοπόληση και με πολλές άλλες τεχνολογίες που ίσως δεν θα έπρεπε να αναφέρω τώρα, αλλά να το δείτε και να το... Ανάλογα με το τι χρειάζεται ο καθένας. Ακριβώς. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τη Μαρία τη Βούγκα. Να είσαι καλά Μαρία, ακούσατε κι εσείς, έτσι, πλήρες το πακέτο εδώ, πλήρες. Πλήρες. Ευχαριστούμε πάρα πολύ Μαρία. Καλή, κάποιος με έκανε να πάει το κινητό σου. Λοιπόν, είχαμε μείνει, λοιπόν, είδατε, έχουμε εδώ... Όλο το team. Σοφία, ναι, φυσικά, εννοείται φυσικά. Ότι, έτσι, έτσι. Ότι χρειάζεται ο καθένας. Φυσικά έτσι. Έχει για το πρόσωπο, για το σώμα, φυσικά θα συνεργαστούμε. Μετάπολης ΜΕΤ, Θασίτης και Royal Spa Center, όλοι εδώ πέρα στα πόδια σας. Και πολλές άλλες εκπλήξεις εν καιρό. Ανάλογα πόσα κιλά θα χάσετε, θα έχουμε εδώ πέρα να σας ντύσουμε, να σας φτιάξουμε τα μαλλιά, να σας μεταμορφώσουμε. Έχουμε image makers. Τι εκπομπή είναι αυτή, ρε, με έχω πάθει πλάκα. Λοιπόν, είχαμε μείνει στο εσώρουχο από την Κρίστη, το δείξαμε. Έχουμε μία δωροεπιταγή για την κατηγορία τρόφιμα αξίας 30 ευρώ από το supermarket Fresh and Green. Μία δωροεπιταγή επίσης από τα supermarkets Γουντσίδη αξίας 50 ευρώ. Να πάτε να πάρετε τα ψώνια σας. Mm. Πίνακες ζωγραφικής από τη διοίκηση ψυχιατρικής κλινικής Παναγία στο Πολύστυλο. Okay. Και ένα τατουάζ από την κυρία Σοφία Μοτσκαλίδου, 3D, θα δείτε παρακάτω βιντεάκι. Είναι πολύ καινούρια μέθοδος, τρίχα-τρίχα, το φρυδάκι μοιάζει φυσικό. Σαν αληθινό, ναι. Σαν αληθινό, θα το δούμε παρακάτω, έχουμε αυτό το θεματάκι. Στο 2521-057-244 τηλεφωνείτε αμέσως μετά τις διαφημίσεις. Παίζουμε, παιδιά! Έτσι, στον αέρα να μάθεις να μην τα κάνεις, παιδιά. Έλα, ρε Ντέβι. Θα σε καρφώσω. Τίποτα, παιδιά, είχα μια καραμελίτσα στο στόμα και λέω μην την έχω τώρα εδώ και μιλάω με κόσμο, θα παίξουμε. Και την έβγαλε στο φιλαβέρι του Χρήστου που έπινε καφέ. Έλα, ρε Ντέβι, μην με δίνεις τα σνά. Θα σε δώσω δημοσίως. Ντέβι. Δεν φταίμε εμείς, παιδιά. Τον ενίκαιρε καραμέλα. Τότε τζάμα την έβγανα. Όχι, όχι. Ξαναπάρτε με το καφέ μαζί. Λοιπόν, περιμένουμε τα τηλεφωνήματά σας.
εδώ πέρα για να παίξουμε. Θέλω να πω ότι εσείς που θα τηλεφωνήσετε από περιφέρεια, με courier το δωράκι σπίτι σας. Όχι όμως εσείς που τηλεφωνείτε από δράμα, μην περιμένετε τώρα, ελάτε εδώ μέχρι το Star Wars Ελλάδος. Δύο βήματα είμαστε. Να το πάρετε, μην περιμένετε και μου λέτε τώρα στο στείλω με courier μες στη δράμα. Έχουμε γραμμούλα στον αέρα. Ναι, πρώτα βγάλετε τη γραμμή και μετά χτυπάτε το τηλέφωνο, αλλά κάνω πως δεν το άκουσα. Παρακαλώ. Γεια σας. Γεια σας. Το ονοματάκι σας. Χρύσα, παίρνω από νομό Σερών. Σέρες. Λοιπόν, Χρύσα, κάνεις ποδαρικό. Χρύσα, κάνεις ποδαρικό. Πες μας με τι είπε. Έχουμε ένα τραγουδάκι μουσικό. Ελπίζω να είμαι μουσική, αλλά... Αν είναι ελληνικό, αν είναι ξένο. Ναι. Αν είναι ελληνικό... Μισό λεπτάκι, να με συνεννοηθεί. Λοιπόν, πες μου με τι θέλεις να παίξουμε. Έχουμε έναν αναγραμματισμό, ένα τραγουδά, ένα μουσικό, μία μουσική ερώτηση που έχει σχέση με το τάμπλετ και ένα παιχνιδάκι τυφλόμυγα που θα παίξουμε εμείς για σένα. Εγώ τον Κλεάνθη τον έχω εδώ πέρα. Δεν υπάρχει. Ο Κλεάνθης ο άνθρωπος θα έρχεται εδώ πέρα και δεν θα βλέπει φως. Με τι θες να παίξουμε? Με το μουσικό κομμάτι. Δεν είναι μουσικό κομμάτι, είναι μουσική ερώτηση. Α, μουσική ερώτηση, εντάξει. Οπότε πάμε για το τάμπλετ. Βεβαίως. Θέλω να βγει το ρολογάκι για ένα λεπτό στην οθόνη μας. Να το δω. Ναι. Όχι ρε, γιατί ξεκινάει στο 59. Λοιπόν, Χρύσα μου, μέσα σε ένα λεπτό θέλω να μου πεις 6 ντουέτα ελληνικά. 6 ντουέτα ελληνικά. Ο χρόνος ξεκινάει από τώρα. Λοιπόν, Ρέμος... Ρέμος με τον κριτικό τον δεν θυμάμαι όμως το όνομά του. Θέλω να μου πεις το τραγούδι. Ρέμος με τον κριτικό που δεν θυμάμαι το όνομά του δεν είναι απάντηση. Δεν είναι έτσι. Χρήμα. Δεν μπορώ, εντάξει. Με Δύση Γαρμπή. Δύση Γαρμπή, ποιο κομμάτι? Δεν μπορώ να πω το... Δύση Γαρμπή. Πάμε. Τα υπόλοιπα. Το δέχομαι αυτό. Θεοδωρίδο. Ναι. Θεοδωρίδο. Θεοδωρίδο. Πάνε λίγο και σε κάποια fame story, έχουν πει ένα ντουέτο διάσημο. Α, ναι. Α, ναι. Χατζή. Φώτης, πώς... Μαρουλίτρα με τον... Η Βουγιουκλάκη με τον Παπαμιχαήλ έχουν πει. Ναι, Βουγιουκλάκη με τον Παπαμιχαήλ. Πήγαμε λίγο κινηματογράφου τώρα. Τώρα με βρήκες και αδιάβαση, ναι, πια σε αδιάβαση τελείως τα ντουέτα. Χρύσα, λυπάμαι. Χρύσα, δυστυχώς. Χρύσα, δυστυχώς. Δεν σε έπιασα αδιάβαση, ξέρεις τι είναι. Χρύσα, ξέρεις τι είναι. Είναι ο χρόνος που τρέχει. Τώρα νομίζω ότι αν κλείσεις το τηλέφωνο μπορεί να σου έρθουν 10 ντουέτα στο... Θα το θυμηθώ. Εννοείται. Και είναι τέτοιο παιχνίδι που δεν μπορούμε κι εμείς να βοηθήσουμε. Ναι. Έτσι, δεν είναι. Άλλη φορά θα επικοινωνήσω. Ορίστε. Εύχομαι. Την άλλη φορά μπορεί να είμαι πιο τυχερή. Ναι. Ευχαριστούμε για τη συμμετοχή, Χρύσα. Ευχαριστούμε, Χρύσα. Γεια σου. Γεια σου. Γιατί βρε τη βγάλετε, γυναίκα κάτι ήθελε να πει. Και εσύ δεν θα με μιλάω στο ακουστικό γιατί δεν πρόκειται να το ξαναβάλω. Περιμένουμε, έχουν μείνει δύο παιχνιδάκια, έχει μείνει ο αναγραμματισμός. Απλά δεν παίζουμε για το τάμπλετ. Πάει το τάμπλετ. Λοιπόν, στην επόμενη εκπομπή. Okay. Υπάρχουν πάρα πολλά ντουέτα, όμως... Περίμενε. Φαντάζομαι ότι βάζεις κάθε φορά σε κάθε εκπομπή διαφορετική ερώτηση. Γιατί είναι την ίδια ερώτηση θα βάλω. Δηλαδή, τώρα, με βάλει την ίδια ερώτηση, άλλο που θα πάρει, δηλαδή και στο YouTube να πατήσεις ντουέτα, θα σε βγάλει 150 Σωστά. ντουέτα. Σε εκείνη την ώρα μπορεί να γκουγκλάρει κάποιο. Ντουέτα, ελληνικά ντουέτα, μπαμπά. Σε ένα λεπτό. Ναι, βέβαια, μια χαρά. Μόνο αν κάθεσαι στο YouTube. Ορίστε, δίνω ιδέες, παιδιά, άμα έχετε υπολογιστή δίπλα. Παρακαλώ. Παρακαλώ. Καλησπέρα, καλή τηλεοπτική χρονιά σας εύχομαι. Ευχαριστούμε, πολύ σεξι φωνή ακούω. Το όνομά σου? Είμαι η Αγγελική. Αγγελική. Αγγελική, από πού παίρνεις? Από Κεφαλάρι. Από Κεφαλάρι. Αγγελικούλα, έχει μείνει αναγραμματισμός και η τυφλόμυγα που παίζει ο Παναγιώτης για σένα. Λοιπόν, θα πω τον αναγραμματισμό και ο Θεός βοηθός. Αναγραμματισμός, θα, μέσα σε 30 δευτερόλεπτα να μην ξεκινήσει ο χρόνος. Ξέρεις εσύ, Σοφία, Ναι, εγώ είμαι της τυφλόμυγας. Εδώ πέρα. Έλα.
Παλιά, Σοφία, με έχει φάει στο συστροφή. Ναι. Η καραμέλα, η ζάχαρη, σε όλη εδώ δεν έχει τρυπούλα εξτρά, βλέπω. Τι λε, τι λες, Αγγελική. Υπάρχει καμιά βοήθεια, δηλαδή. Θα σε βοηθήσω, Αγγελική. Αγγελική, ακόμη δεν είδε τη λέξη. Από πού είναι η Αγγελική? Από το κεφαλάρι. Αρχώνομαι. Βγαίνει το ρολογάκι και ξεκινάει. Βάλτε ένα κοντινό εδώ, μην το δείχνει η γυναίκα έτσι. Βάλτε αυτή η κάμερα εδώ. Ο χρόνος ξεκινάει από τώρα, Αγγελική. Κάποια βοήθεια. Είναι βασιλιάς στο είδος του. Είναι ζώο. Πιο πολύ δω. Είναι. Ορίστε. Λιοντάρι. Μπράβο. Λιοντάρι είναι. Έλα. Σοφία, να τα βάλουμε και. Okay. Εγώ θα βάλω το ρι. Εσύ θα βάλεις το λιοντά. Εδώ. Λοιπόν, είμαι και λέω στο ζώδιο. Είσαι και ζώο. Είσαι λέον. Δώσε μου, Γιώτα. Ναι. Εδώ πέρα. Α, είναι και λέον, οπότε στο βάλτε εσύ να πω εγώ τα δωράκια. Οκ, okay, πες μωρό μου, ναι. Λοιπόν, Αγγελικούλα, έχουμε ατμοσίδερο από τον κύριο Χριστίδη, ένα ζευγάρι μποτάκια δερμάτινα από τον Εγκόζιο, ένα σετ αποτρίχωσης με κεριέρα ρολέτες και ταινίες από τον κύριο Ασημάκη, ένα γυναικείο γυλαίκο από τον Ντόλ, μία δωρεπιταγή αξίας 30 ευρώ από το σούπερ μάρκετ Fresh and Green, εσώρουχο τοπάκι από την Κρίστη, δωρεπιταγή από τα σούπερ μάρκετ Γουντσίδης μας δίνουν 50 ευρώ, πίνακες ζωγραφικής από τη Διοίκηση Ψυχιατρικής Κλινικής η Παναγία και μια δωρεπιταγή 250 ευρώ από το Royal Spa Center για τατουάζ 3D σε φρυδάκια. Λοιπόν, θα πάρω τις μπότες από τον Εγκόζιο. Δικές σου οι μπότες, Αγγελική, είναι 39 νούμερο. Αν δεν φοράς 39, μπορείς να τις αλλάξεις. Η κυρία εκεί στον Εγκόζιο έχει την καλή διάθεση να το δώσει το νούμερό σου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συμμετοχή. Πάνε οι μποτούλες, περιμένουμε και το τρίτο να ετοιμάζεται ο Κλεάνθης. Πάρε αυτό να βάλεις τα μάτια σου. Για να δούμε. Θέλω κάποιος να μου φέρει. Όχι, πρώτα δεν θα μου φέρει ακόμα τίποτα κανένας. Πρώτα θα βάλει. Κλεάνθη, βάλ το αυτό εσύ στα μάτια σου. Από τώρα. Θα βλέπεις από τώρα. Από τώρα μέχρι το να γίνει το τηλέφωνο, ναι. Γιατί μόνο το γκέιμεν από τώρα. Από τώρα έχω λόγο. Δεν με κλείσει. Πρέπει να βάλει να τοποθετήσει τα προϊόντα. Αλλιώς. Εγώ θα την προσέχω. Σίλια, είσαι υπεύθυνη ο Παναγιώτης. Θα την προσέχω. Τρία πουλάκια. Ναι, έτσι θα το βάλω. Όχι, γιατί θέλω να φέρω τα ίδια εδώ χωρίς να τα δεις. Α, θα με παίξεις σήμερα δηλαδή πολύ άσχημο παιχνίδι. Ναι, θέλω κάποιος κύριος να μου φέρει τα κλείστα. Και από εδώ κάτω. Και από εδώ κλέβω. Κάτω. Όχι, εντάξει, δεν βλέπω. Θέλω κάποιος κύριος, καλά, μη σκίζεστε εδώ και οι 10 που είστε, να μου φέρει το δίσκο. Παιδιά, ένας και ένας θα μπουδουκλωθείτε. Θα πάω να τον φέρω εγώ και θα σας ρεζιλέ. Θα πάω να τον φέρω εγώ. Μου κάνει, δεν πας, αλλά και δεν βλέπω και κανένα σκίζεται να πάει. Περιμένω το τρίτο το τηλέφωνο. Θα πήγαινα με Ρωμάνα. Τι έχω. Ναι, παρακαλώ. Αν δεν μου φέρετε τώρα το δίσκο. Παρακαλώ. Είστε πολύ εξυπηρετικοί, παιδιά, εδώ πέρα μέσα. Ναι, παρακαλώ. Ποια κυρία ή κύριος είναι στη γραμμή? Μέχρι να έρθει η Ντέμπι με το δίσκο. Ναι, μας ακούτε. Σοφία, σε φοβήθηκαν. Γιατί, Ντέμπι. Αυτός εκεί πέρα μισή για μήπως βλέπει. Όχι, δεν βλέπω. Όχι, δεν κλέβω, δεν κλέβω. Ντέμπι, να είσαι σίγουρη. Τι ωραία πράγματα είναι αυτά. Λοιπόν, τι έγινε με τη γραμμούλα, θα με ενημερώσετε. Εσύ δεν θα με ξαναβγάλεις φωτογραφία, γιατί δεν πήγε ευχαριστώ. Σου απαγορεύω. Όχι. Παρακαλώ. Καλησπέρα. Γεια σας. Καλησπέρα σας. Το όνομά σας? Κωνσταντίνος. Κωνσταντίνε μου, από πού παίρνεις? Από το νομό, από Δράμα. Από νομό, από ποιο χωριό? Όχι, μέσα τη Δράμα. Α, νόμιζα από το νομό. Κωνσταντίνε, παίζει ο Κλεάνθη. Ο Κλεάνθης, ναι. Παίζει ο Κλεάνθης για σένα. Θέλω να βγει το ρολογάκι για ένα λεπτό στην οθόνη. Ναι. Να το δω. Ναι. Ναι, εσύ λες ναι, το είδα. Γιατί ρε ξεκινάει από τα 59 να τον κλέβετε ένα δευτερόλεπτο τον άνθρωπο, αλλά δεν βγάζει να κάνετε στραβά τα μάτια. Δεν βγήκε. Κωνσταντίνε μου, μέσα σε ένα λεπτό έχω εδώ 6 σφινάκια. Θα δίνω στον Κλεάνθη κουταλάκι μικρό. Θα δοκιμάζει και πρέπει να μας λέει τίποτα. Ορίστε. Δεν σας ακούω καλά, σιγά σιγά μιλάτε. Εγώ κοντεύω να βγάλω εδώ τα. Πώς λέγονται αυτά εδώ. Δώστε λίγο ήχο, παιδιά, στον άνθρωπο, δεν ακούει. Μέσα σε ένα λεπτό, μ' ακούς? Ναι, σ' ακούω.
Μέσα σε ένα λεπτό. Το τηλεφώ. Θα δώσω στον Κλεάνθη. Εδώ έχω έξι σφινάκια και θα πρέπει να δοκιμάσει και να μας πει τι ποτό είναι και να βρει τα έξι σφινάκια τι περιέχουν μέσα. Ναι. Οκ. Λοιπόν, φεύγει λίγο Χρήστος από εκεί να επισκεφθώ εδώ το φίλο μου τον Κλεάνθη. Ελπίζω να πίνονται έτσι για αυτά που με ποτίζεις εδώ. Όχι. Έβαλα και ούρακ τράγου. Λοιπόν. Μισό λεπτό θα σας πω πότε ξεκινάει ο χρόνος. Ναι, ο ναι, χρόνος ναι, ναι. ξεκινάει από τώρα. Άνοιξε το στόμα σου. Λέγε τι είναι. Σαλικέρ κάτι μου έρχεται. Το δεύτερο. Το δεύτερο. Τι. Κονιάκ. Λάθος. Και το πρώτο και το δεύτερο. Το τρίτο. Λέγε, λέγε. Σαν να σου ρώσει, δεν βρίσκει τίποτα. Τι μιλάς ρε στο κουτάλι. Έχεις υπόψη ότι είναι αυτό. Χυμός. Ούτε ένα για πλάκα δεν βρήκες ρε αυτό. Έφαγα καραμέλα πριν και δεν μπορούσα να γεύσει. Αυτό τι είναι. Αυτό τι, το κόκκινο. Ούρσο. Αν δεν βρεις το τελευταίο. Κονιάκ. Επιμένω. Αυτό τι είναι που βρήκε τίποτα, τρελαθώ. Δεν έβηξα να μία γύρω. Τι είναι αυτό. Λοιπόν, Κωνσταντίνε. Ορίστε. Νιώθω υπεύθυνη για αυτό που σου έχω κάνει. Βγάλετε η μαντήλα. Δεν βρήκε ούτε ένα, αλλά επειδή αισθάνομαι άσχημα. Υποτίθεται ρε παιδί μου ότι ο άνθρωπος αυτόν τον επιλέξαμε να παίξει αυτό το παιχνίδι. Γιατί είναι πότης. Γιατί είναι πότης, γιατί είναι άνθρωπος που κυκλοφορεί. Δεν βρήκε το ούζο. Το ούζο. Το ούζο το βρήκα, εγώ το είπα. Όχι. Ούτε ένα δεν βρήκες, κατά λάθος. Καλά, δεν έχει κονιάκ εδώ τώρα να δουλεύεις. Τι είναι αυτά εδώ όλα. Μαρτίνι. Γκέγκα. Μπατίντα. Πορτοκαλάδα. Καμπάρι. Είπε χυμός. Ούτε ένα δεν πίνω από αυτό. Και ούζο. Ούτε ένα. Βρε το ούζο, βρε παιδί μου. Ούζο, βρε παιδί μου. Με πότισες όλα τα άλλα. Πού να έρθει το ούζο μετά στη γεύση. Έβαλες εκεί 10 καραμέλες εκεί στο διάλειμμα. Δεν μου είπες το παιχνίδι. Συγγνώμη, τα γκέγκα τι είναι. Γκέγκα μαέστερ. Κωνσταντίνε. Θα στο δώσω, θα στο δώσω το δώρο. Θα δώσω εγώ το δώρο. Θα το δίνω Παναγιώτη. Αυτή τη σούρα που θα δώσω. Λοιπόν, ο Κλεάνθης σούρωσε και σου κάνει ένα ποιο δώρο θέλεις. Έλα, πες και τα δώρα. Λοιπόν, ποια μήνανε. Διάβασες. Ένα καλό. Τάμπλετ είπαμε. Όχι, δεν παίζει. Θέλεις σίδερο, σιδερώνεις. Ναι, μην δεις σημασία, έχω σουρώσει. Λοιπόν, ένα ατμοσίδερο από τον κύριο Χριστίδη. Ναι, αυτό θέλω. Τα ποτάκια πάνε. Εντάξει τώρα, μην το δώσω στον άνθρωπο γυναικείο γυλαίου. Γιατί μπορεί να έχει γυναίκα, μπορεί να έχει κοπέλα, δηλαδή. Θέλεις την δώρα επιταγή του. Όχι, θέλεις. Θες τα δώρα να διαλέξει. Θέλει να διαλέξει, όχι θέλεις. Πίνακα ζωγραφικής, δώρα επιταγή αξίας 50 ευρώ. Δώσε μου λίγο, υπάρχουν και δωροθέτες. Εγώ θέλω. Λοιπόν, έχεις αποφασίσει. Ή να τα πει η Σοφία. Λοιπόν, τα δώρα μας είναι ένα ατμοσίδερο από τον Χριστίδη, το ζευγάρι το δώσε, μία κεριέρα και δύο ρολέτες συν ταινίες από τον Ασημάκη, ένα γυναικείο γυλαίκο από το Ντόλ, μία δωροεπιταγή αξίας 30 ευρώ από τα Fresh and Green, εσόρουχο τοπάκι από την Κρίστη, μία δωροεπιταγή αξίας 50 ευρώ από Σούπερ Μάρκετ Γουντσίδη, πίνακες ζωγραφικής από την ψυχιατρική κλινική Παναγία και ένα τατουάζ φρυδιών από το Ρουαγιά Spa Center. Ναι. Σ' ακούω, Κωνσταντίνε. Εγώ θέλω ατμοσίδερο. Το ατμοσίδερο δικό σου, Κωνσταντίνε, το έχουμε εδώ ετοιμοπαράδοτο. Να έρθεις να το πάρεις. Ευχαριστούμε πολύ για τη συμμετοχή. Σας ευχαριστώ. Καλή επιτυχία. Σας ευχαριστούμε. Δώρα από τον Κλεάνθη γιατί ήρθε σε Τσακυρκέφη. Λοιπόν. Και περνάμε. Κλεά. Ναι. Κλεά. Δηλαδή την πορτοκαλάδα, ρε Κλεά. Είπα χυμό. Ανθρωπικό είχε μέσα, γιατί είπε χυμό. Να το ανθρωπικό σε καίει το. 7 καραμέλες έφαγε όσο πάω κατεβαίνω. Κατάλαβα. Μα τι να κάνω, σου λέω, αφού με πόδισε το ένα πίσω από το άλλο, χάθηκε η γεύση, δεν υπήρχε τίποτα. Έχουν κοπεί τα γόνατά μου σε πληροφορά αυτή. Λάκα κάνεις. Αυτό ήταν ο σκοπός. Μπράβο. Σήμα ομορφιά, ενότητα ομορφιά. Σοφία Μοτσκαλίδου, πάμε να δούμε το βιντεάκι και αμέσως εδώ συζητάμε για το τι είναι αυτό το τατουάζ το 3D.
Γεια σας, είμαι η Σοφία Μοτσκαλίδου και σήμερα στην Ενότητα Ομορφιάς θα σας δείξω κάτι μοναδικό και πρωτοποριακό. Θα σας δείξω κάτι που ενδιαφέρει πάρα πολλές γυναίκες. Θα δούμε σήμερα τατουάζ φρυδιών. Το τατουάζ φρυδιών όμως όχι με την μέθοδο που ξέρετε μέχρι σήμερα με το μηχάνημα. Θα σας δείξω μια μοναδική χειροκίνητη μέθοδο που τις ρίζες του τις έχει από την Άπο Ανατολή και έχει γίνει πάρα πολύ δημοφιλή τα τελευταία 2-3 χρόνια και στην Ευρώπη και στην Αμερική. Θα δούμε και το τατουάζ φρυδιών, το τρισδιάστατο, το 3D, αυτό που λέμε τρίχα-τρίχα. Στην ουσία θα ζωγραφίσουμε φυσικές τρίχες πάνω στην επιδερμίδα της πελάτης σας, σύμφωνα με την φυσική φορά της τρίχας και σύμφωνα με το χρώμα που έχει ο κάθε άνθρωπος. Εδώ λοιπόν μαζί με την πελάτησά μου ξεκινάμε να κάνουμε τις μετρήσεις μας, αφού πρώτα έχουμε συζητήσει για το τι σχήμα φρυδιών θα ήθελε, το τι σχήμα φρυδιών θα της πήγαινε σύμφωνα με τη συμμετρία του προσώπου της και έχουμε βγάλει ένα πολύ ωραίο αποτέλεσμα και πάντα με το χαρακάκι μας μετράμε ώστε οι αποστάσεις μας να είναι ακριβώς ίδιες, το πάχος του φρυδιού να είναι ίδιο και από τις δύο πλευρές και φυσικά και το μήκος του φρυδιού. Αυτό γίνεται με τη βοήθεια ενός μολυβιού και το χαρακάκι μας. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν τώρα αυτή την χειροκίνητη μέθοδο, η οποία γίνεται με τη χρήση ενός και μόνο μοναδικού οργάνου, στο οποίο προσθέτουμε μία πολύ λεπτή λεπίδα, η οποία λεπίδα μας εναποθέτει τη χρωστική στο χώριο για να μας δημιουργήσει το τατουάζ φρυδιών. Πάμε να το δούμε και στην πράξη. Εδώ λοιπόν ήδη έχω κάνει μία μικρή προετοιμασία, ήδη έχω κάνει το περίγραμμά μου, εδώ έχουμε μία κυρία ανοιχτόχρωμη και ξανθιά και επιλέξαμε ένα χρωματάκι το οποίο θα της τέριαζε στο φυσικό χρώμα των φρυδιών της, ένα ωραίο καστανό ξανθό για να μην την αγριέψει. Εδώ ήδη το περίγραμμά μας είναι έτοιμο και θα συνεχίσουμε τώρα μέσα το γέμισμα του φρυδιού της. Θα γράψουμε τώρα τριχούλες μέσα στο φρύδι. Το χρωματάκι μου ήδη είναι έτοιμο εδώ. Παίρνω και το εργαλείο μου και ξεκινώ την μέθοδο του slicing, έτσι λέγεται. Να δημιουργώ τριχούλες μέσα στο δέρμα. Φυσικά έχουμε βάλει αναισθητική κρεμούλα για να μην πονάει καθόλου ο πελάτης κατά τη διάρκεια της όλης διαδικασίας. Και αφού ανοίγουμε αυτές τις μικροσχισμές, θα μπορούσαμε να το πούμε, μέσα στο δέρμα, στη συνέχεια, όπως θα δείτε και στο διπλανό φρύδι, βάζουμε το χρώμα πάνω στο φρύδι για να εμποτίσουμε τις σχισμές με χρώμα που έχουμε δημιουργήσει. Σε αυτό το στάδιο περιμένουμε 10 λεπτά και μετά αφαιρούμε και ξαναγεμίζουμε όπου χρειάζεται. Νομίζω σε αυτό το στάδιο είμαστε εντάξει, γιατί έχουμε αποφασίσει με την κυρία να κάνουμε ένα πολύ μικρό γέμισμα στα φρυδάκια της, γιατί όπως βλέπετε εδώ υπάρχει το φυσικό φρύδι και το μόνο που χρειαζόταν ήταν ένα φυσικό γέμισμα. Οπότε ερχόμαστε εδώ και εμποτίζουμε με χρώμα τις σχισμές. Επίσης, αυτό που θέλω να τονίσω είναι ότι σε σύγκριση με την παλιά μέθοδο, με την παραδοσιακή μέθοδο του τατουάζ, το τατουάζ μας, οι τρίχες που δημιουργούμε μέσα στο δέρμα, δεν είναι τόσο βαθιές όσο με την παραδοσιακή μέθοδο. Γι' αυτό και το ρετουσάρισμα, δηλαδή το επαναληπτικό που λέμε, μπορεί να χρειαστεί μέσα σε 1,5 χρόνο περίπου. 1,5 με 2 χρόνια κρατάει. Και εδώ έχουμε τελειώσει, έχουμε σκουπίσει τελείως το χρώμα και εδώ με ένα κοντινό μπορούμε να δούμε τις τριχούλες που έχουν δημιουργηθεί. Μπορούμε να γυρίσουμε και έτσι.
Να δούμε και από αυτή την πλευρά. Αφού έχουμε τελειώσει, θα δώσω τώρα στην πελάτησά μου οδηγίες για το σπίτι. Πάρα πολύ σημαντικό είναι το φρύδι να μην βραχεί για 10 μέρες, να μην μπει καμία κρεμούλα από πάνω, τίποτα παρά μόνο σε 5 ώρες με φυσιολογικό ορό θα ξανασκουπίσει το φρυδάκι της. Και είναι επίσης πάρα πολύ σημαντικό να μην τραβήξει κανένα καπαλάκι, κανένα κακαδάκι που μπορεί να δημιουργηθεί, γιατί τραβώντας το κακαδάκι μπορεί να φύγει και χρώμα μαζί, πράγμα που δεν θέλουμε. Ωραία. Και όλες τις υπόλοιπες λεπτομέρειες θα τις πούμε στην εκπομπή. Παιδιά, σας άρεσε? Πάρα πολύ ωραίο. Ναι. Πάρα πολύ ωραίο. Παιδιά, είναι καινούργια τεχνική. Είναι το τρισδιάστατο. Πάπα, γιος είναι αλλιώς. Πριν τη ρωτήσω. Εγώ... πες τα. Είναι, ξέρεις, όπως εξελίσσονται τα πράγματα που είπαμε πριν και στην διαιτολογία, έτσι εξελίσσονται και στο κομμάτι, ναι, ακριβώς στην αισθητική. Θυμόσαστε τα παλιά τα τουάστα, πώς ήταν, ας πούμε, το περίγραμμα και το γεμάτο μέσα, το τράιμπαν. Τώρα έχουμε περάσει σε άλλα πράγματα. Και όπως είδατε, παρουσιάσαμε και την καινούργια τεχνική, την χειροκίνητη. Και αυτό που είδαμε βέβαια δεν ήταν, ήταν γέμισμα. Αυτό το συγκεκριμένο φρυδάκι αραιό, έτσι. Αραιό και κάναμε, γεμίσαμε, βάλαμε ίσα-ίσα κάποιες λίγες τριχούλες για να δείξει πιο γεμάτο, πιο φυσικό, χωρίς να χρειάζεται η κυρία να το βάφει στην καθημερινότητά της. Υπάρχουν όμως και κάποιες κοπέλες, γυναίκες, γιατί συνήθως τα φρύδια, Σοφία, όσο περνάνε τα χρόνια, τα βγάζεις και μετά δεν πολύ πιάνε. Δεν ξαναβγαίνουν, ακριβώς. Δεν βγαίνουν οι τρίχες. Οπότε, φυσικά το τρισδιάστατο τατουάζ φρυδιών εφαρμόζεται, όπως είδατε, και σε φρύδι που έχει κάποιες τριχούλες απλώς συναρρεωμένες, σε κάποια φρύδια που από το πολύ βγάλτσιμο ή παλιά που ήταν στη μόδα το πολύ λεπτό, πλέον δεν ξαναβγαίνει η δικιά τους τρίχα και τώρα το θέλουν λίγο πιο παχύ, οπότε το παχαίνεις με αυτόν τον τρόπο, ή σε τελείως ανθρώπους που δεν έχουν καθόλου φρύδι. Όπως και επίσης σε φρύδια που τα έχουν βγάλει στραβά ελαττωματικά και ακριβώς. Μπορείς να αρχίσεις και να διορθώσεις το σχήμα. Ακριβώς, έτσι, αν το χαλασμένο. Μπράβο, αν το φυσικό σχήμα δεν είναι καλό και θέλει να το αλλάξει για να ομορφύνει το πρόσωπο, γιατί το φρύδι είναι πολύ σημαντικό στοιχείο, ναι, στο πρόσωπο. Ναι, ναι. Κάνουμε τέτοιες επεμβάσεις και τέτοιες διορθώσεις. Για αυτούς που έχουν φρύδια, ναι, πολύ φρύδια, ας πούμε. Ναι. Τι, δεν χρειάζεται τατουάζ. Το τατουάζ, ναι, δεν γίνεται σε άτομα που δεν έχουν πολύ, ναι, φρύδι, που δεν έχουν καθόλου φρύδι. Είναι άσχημο, ας πούμε, τόσο πολύ, δηλαδή υπάρχει κάποια μέθοδο. Για το σχήμα, για το... όταν υπάρχει πολύ φρύδι, όπως ας πούμε εγώ. Εσύ, δηλαδή, ναι, μόνο εσύ να το βγάζεις, ας πούμε. Όπως το βλέπω, δεν έχεις πολύ φρύδι. Το έβγαλα είναι σήμερα, okay, γι' αυτό είναι δεν... μια χαρά το φρύδι σου, ναι. αυτοί που έχουν πολύ φρύδι έρχονται στα κέντρα αισθητικής, τους δίνουν ωραιότατο σχήμα, έρχονται και τους το βγάζουν. Αν δεν μπορούν να το διατηρήσουν μετά μόνοι τους να το βγάζουν. Εσύ πιέσαι τον καφέ το σκέτο. Αλλά το θέμα μας είναι γιατί εδώ. Γιατί το θέμα μας είναι το αντίθετο από αυτό που λες. Κοίταξε, με πότισες καλά-καλά εδώ πέρα. Πιέσαι τον καφέ το σκέτο που και τώρα πίνει τον καφέ για να συνέλθω. Υγιένεται. Και επίσης αυτό που θέλω να πω, η διαφορά από το κλασικό τατουάζ που ξέραμε μέχρι τώρα με το μηχάνημα, είναι ότι το χρώμα δεν πάει τόσο βαθιά, οπότε είναι πιο επιφανειακό το αποτέλεσμα, κρατάει μέχρι 2 χρόνια, δηλαδή κάθε 2 χρόνια το κάνουμε επανάληψη. Και επίσης με τη χειροκίνητη μέθοδο, που όπως είδατε ότι είναι ένα όργανο το οποίο έχει μία λεπίδα, με τη χειροκίνητη μέθοδο η τρίχα γίνεται πάρα πολύ λεπτή και καθαρή και δεν διαχέεται. Κανονικά σαν τρίχα, ρε. Σαν τρίχα και δεν ανοίγει καθόλου το, μετά το πέρασμα του χρόνου, δεν ανοίγει καθόλου το χρώμα, μουτζούρα, μπράβο, δηλαδή, μέσα στο δέρμα όπως γίνεται μέχρι τώρα, όπως γινόταν μάλλον με τα παραδοσιακά τατουάζ. Πάντα μιλάμε για το μόνιμο μακιγιάζ, φρυδιών, χιλιών κτλ. Έχει κάτι καλό αυτό το πράγμα, Σοφία, που έκανες. Πρώτα απ' όλα είδα ότι δεν πονάει. Έτσι, είδα την κυρία εκεί πέρα να είναι. Ναι, βέβαια, και okay, βάζουμε, κάνουμε λίγο μία τοπική αναισθησία. Έτσι, δεν είναι ότι. Με κρεμούλα, έτσι. Με κρεμούλα, ναι, με ειδική κρεμούλα. Οπότε δεν πονάει καθόλου ο πελάτης και είναι. Και άνετα καλό, τι κάνει το τη θεραπεία. Το καλό, ξέρεις ποιο είναι, ότι δεν λες αχ τώρα τι θα μου βγει και αχ τώρα τι θα πετύχει, γιατί το ζωγραφίζεις κανονικά. Εξυπακούει. Θέλω αυτό. Μπράβο, είναι πολύ σημαντικό. Φυσικά πριν προχωρήσουμε να κάνουμε το οτιδήποτε, παίρνουμε όλες τις μετρήσεις, τις σωστές αυτές που πρέπει, νομίζω ότι τις είδαμε και στο ρεπορτάζ. Ναι. Το σχεδιάζω πρώτα με το μολύβι, συζητάω με την πελάτησα τι φρύδι θέλει, τι θέλει η ίδια, τι της προτείνω εγώ σύμφωνα με τη συμμετρία του προσώπου της και τι της ταιριάζει και καταλήγουμε σε ένα κοινό αποτέλεσμα, να της αρέσει και της ίδιας, αλλά να είναι και ωραίο ορμονικό
ναι, στο ναι. πρόσωπό της και ξεκινάμε. Και όπως είπαμε βέβαια και παρακολουθήσαμε και στο βίντεο και έχει και σχέση και με το χρώμα, έτσι. Φυσικά, μπράβο Ντέπη, πολύ ωραίες ερωτήσεις μου κάνεις. Φυσικά το χρώμα δεν είναι ένα, έτσι υπάρχει πολύ μεγάλη γκάμα χρωμάτων και το χρώμα το επιλέγουμε σύμφωνα με το δέρμα και σύμφωνα με τη φυσική τρίχα που έχει ο πελάτης. Μάλιστα. Και επίσης, τώρα είδαμε φρύδια. Ίσως κάποια στιγμή να σας δείξω και eyeliner. Eyeliner όταν λες? Γραμμή μόνιμο τατουάζ eyeliner. Από πάνω? Γραμμή, ναι, στο μάτι. Δεν πονάει βρε αυτή η λεπίδα στο μάτι? Όχι, γίνεται λίγο πάλι με αυτή τη χειροκίνητη μέθοδο. Αυτό που είδαμε ήταν το slicing, ξέρεις, το σκίσιμο. Γίνεται με το άλλη τεχνική, έγινε το tapping. Που γίνεται με τελίτσες και δεν πονάει. Κάνεις πάλι και τατουάζ και χιλιών. Και τατουάζ χιλιών θα δούμε. Μπορώ να, ως παρουσιάστρια, να βάλω μέσον και να τα κάνεις εμένα αυτά? Το τατουάζ χιλιών νομίζω ότι σου ανήκει, Ντέπη. Και το ματιόν? Και το ματιόν, άμα θες, φυσικά, γιατί όχι. Και μια ελιά εδώ. Σοφία. Και ποια ήταν αυτή με την ελιά? Και έγινες μία, πια, η Μπρούξη... Τέλος πάντων. Η Σιντι Κρόφορντ. Τώρα θα κάνω μία ερώτηση χαζή. Αυτό σε ανθρώπους που έχουν, ρε παιδί μου, λίγα μαλλιά. Ναι. Αφού τρίχα και το αποτέλεσμα είναι δεν μπορεί κάποιος έτσι που έχει έτσι μια φαλάκρα, έτσι λίγο αυτό. Κάτι τη, κάτι γεμίσει. Να του λείπει. Παιδιά, ναι, γίνεται. Γίνεται. Να το κάνεις στο κεφάλι του, ρε παιδιά, παιδί μου. Γίνεται, ναι. Εντάξει, τώρα το κάνεις όλο το κεφάλι, ρε παιδί μου. Εντάξει, όλο το κεφάλι. Ξέρεις, συνήθως. Αλλά κάποια γεμίσματα έτσι. Ναι, κάποια γεμίσματα. Εδώ πάνω που, ρε παιδί μου, έχουν κυρίως οι άντρες. Να τατουάζεις το κεφάλι δηλαδή. Να κάνεις αυτό, ναι, το τρίχα, μπορεί τρίχα, να κάνεις γεμίσματα και να δημιουργήσεις. Απλά δεν θα μπορεί να κάνει καρφάκια. Δεν θα μπορεί να κάνει. Θα είναι πεσμένο το μαλλί. Θα είναι έτσι χτενισμένο. Και χωρίστραμα θέλεις. Ναι, και χωρίστραμα. Αφήνεις τη χωρίστρα και κάνεις τρίχες από εδώ και τρίχες από εδώ. Όπου θέλεις, Ντέπη, ναι. Όπου θέλεις. Χαριτολογώντας βέβαια. Ναι, παιδιά, γίνεται. Μην το γελάσεις. Όχι, τώρα που το είδα. Ήταν ωραία και εύστοχη η ερώτησή σου και να γίνεται. Δεν τα χαζεί. Όχι. Θα μπορούσε κάποιος. Ναι, γιατί κάθε φορά όταν παρουσιάζω κάτι, Ντέπη θα μου κάνει και μια ερώτηση, ρε παιδί μου. Σε κοιτάω να δω άμα συνήλθες. Κοιτάς και μιλάς για τα μαλλιά. Ό,τι θέλει, τι. Όπως εγώ με τον Χρήστο, γιατί κοιτάς εμένα. Το ίδιο πράγμα. Έχουμε καμία απορία εδώ. Παιδιά, κάτι άλλο που θέλετε να με ρωτήσετε? Και βεβαίως όποιος πάρει και ζητήσει, ναι, εδώ στο σετ που θα κάνουμε εδώ όλοι μαζί και θα μεταμορφώσουμε έναν, ναι, άνθρωπο, οτιδήποτε θα το βάλεις και αυτό. Να, ναι. Άμα χρειάζεται ένα φρυδάκι, ένα αυτό κάτι, ναι. Θα το κάνουμε στη μεταμόρφωση. Αφού είπαμε ότι θα κάνουμε ολική μεταμόρφωση, σώμα, πρόσωπο, ό,τι θέλει το άτομο. Δεν πήγα εγώ να πάρω ένα τηλέφωνο εκεί πέρα. Έλα, αλλά τι να διορθώσω πλέον. Εσύ σε θέλω. Τελείωσε, ρε παιδί μου. Τώρα πρέπει να βάλεις ένα αλληλούια από εκεί, αλλά τέλος πάντων. Έχουμε καμία απορία εδώ να ρωτήσουμε κάτι? Όχι. Ήταν πολύ διευκρινιστικό και το βίντεο άλλωστε που είδαμε. Περνάω σε άλλο θεματάκι. Τι γνωρίζετε για τη γαρδένια? Τι, είναι ένα... Τίποτα. Δεν σαν τι, να γνωρίζουμε. Γνωρίζετε κάτι? Έχετε κάτι, κάποια... τι, έχει ας πούμε έχετε κάποια... καμιά γνώση. Θαυματουργά, ξέρω κι εγώ. Ναι, σίλια. Είναι ένα λουλούδι το οποίο μου αρέσει πάρα πολύ, μυρίζει πάρα πολύ όμορφα και συνήθως, όπως λέει και το τραγούδι, σαν τις γαρδένιας στον ανθό, που ζει μια νύχτα μόνο. Δηλαδή κρατάει πάρα πολύ λίγο, είναι η ζωή πολύ, αλλά ως γνωστόν τα όμορφα κρατάνε λίγο, οπότε έτσι και είναι και η γαρδένια. Νομίζω. Πάρα πολύ καλή προσέγγιση. Η προσέγγιση της, ναι. Σίλια Καραγιάννη. Καραγιάννη. Πολύ ποιητική. Λοιπόν, παιδιά, για να δούμε ένα βιντεάκι για εσάς που έχετε γαρδένιες, σας αρέσουν οι γαρδένιες, να δούμε αυτός ο ανθός ζει μια νύχτα μόνο ή μπορεί να ζήσει και παραπάνω. Γιατί η γαρδένια φημίζει ότι είναι ευαίσθητη. Εδώ λένε ότι άμα τη μυρίσεις, λέει, μαραίνεται. Σοβαρά μιλάς? Για να δούμε, όλα αυτά που λέμε είναι φήμες ή ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα? Το θέμα μας σήμερα είναι ένα πάρα πολύ όμορφο φυτό που το λουλούδι του το πρόσφεραν παλιά στις ντάμες, στα νυχτερινά μαγαζιά. Ιδιαίτερο άρωμα, ευαίσθητο λουλούδι, γαρδένια και ποιος άλλος είναι μαζί μας? Ο Βασίλης ο Πολυτάρχης. Γεια σου, Βασίλη. Γεια σας, να είστε καλά, γεια σας. Βασίλη μου, γαρδένια. Υπέροχη, μοναδική, εύθραυστη και εκεί είναι το πρόβλημα. Παίρνεις μία γαρδένια, πάρα πολύ όμορφη και να μην σου πω την άλλη μέρα πάει και το λουλούδι, πάει και η γαρδένια. Θέλουμε τις συμβουλές σου πώς να διατηρήσουμε
αυτό το φυτό και να το έχουμε στο σπίτι μας. Ποια είναι η πρώτη οδηγία, έτσι, τι θα πρέπει να κάνει κάποιος? Ένα από αυτά, για παράδειγμα, το πού θα την τοποθετήσουμε. Η γκαρδένια είναι ένα φυτό που είναι κυρίως για βορεινά μέρη. Δεν αγαπάει τον ήλιο. Τη βάζουμε σε ένα μέρος δροσερό. Το καλοκαίρι, δηλαδή, που δεν είδε, θέλουμε το κατά τη διάρκεια του μεσημεριού να βαράει ο ήλιος πάνω απευθείας. Κάτι άλλο που είναι σημαντικό στη γκαρδένια είναι η προσοχή μας στο πότισμα. Η γκαρδένια, δηλαδή, αν το καλοκαίρι κάποιος τέλος Μαΐου, Ιούνιου την αποκτήσει με υψηλές θερμοκρασίες και δεν την ποτίσει συστηματικά, αυτομάτως η γκαρδένια το δείχνει, δηλαδή στρεσάρεται. Δηλαδή η γκαρδένια είναι, μην την ξεχάσεις, απότιστη. Έρχονται πολλές φορές, καμιά φορά μου λένε, αμα εγώ τις ποτίζω, γιατί μου χαλάνε. Δεν τις ποτίζει ικανοποιητικά. Δηλαδή πρέπει, όταν ρίχνεις λίγο νερό, ποτίζεις μόνο τα πρώτα δύο δάχτυλα. Νομίζω ότι έχεις ποτίσει. Με την πρώτη άνοδο θερμοκρασίας, λίγο ζέστη, τα δύο πρώτα δάχτυλα αμέσως σε εξατμίζονται. Πρέπει δηλαδή να είσαι σίγουρος ότι έχεις ρίξει ικανοποιητική ποσότητα νερού, να περάσει και να πάει μέχρι κάτω. Βλέπετε, αυτό φαίνεται ότι είναι όλη η μπάλα της υγρή. Ύστερα, να πούμε κάτι άλλο πολύ σημαντικό. Είναι η λίπανσή της. Δηλαδή, για να διατηρήσουμε αυτή την ανθοφορία την έντονη, όπως είναι τώρα που παρατηρείτε, και να ανοίξουν και τα υπόλοιπα μπουμπούκια. Βλέπουμε, για παράδειγμα, εδώ, αυτό έχει ήδη ένα ανοιχτό και βλέπουμε πολλά μπουμπουκάκια, ναι, που είναι έτοιμα να ανθίσουν. Πολλές φορές δηλαδή μου λένε, εγώ το πήρα ανθισμένο, αλλά αυτά τα μπουμπούκια στην πορεία μετά από μια εβδομάδα μου πέσανε, δεν μου άνοιξαν, κάτι τι δεν έκανα καλά. Λοιπόν, η λίπανση δεν είναι καλή. Η λίπανση που πρέπει να κάνετε είναι μια λίπανση. Να πούμε ότι η γκαρδένια είναι όξινο φυτό. Δηλαδή είναι οξύφυλλο φυτό. Δηλαδή αγαπάει λιπάνσεις με οξύφυλλα λιπάσματα. Ύστερα, να πούμε για το χώμα του. Όπως το βλέπετε εδώ πέρα. Να το δείξουμε καλύτερα. Αυτό είναι ένα χώμα, όπως το δείχνει εδώ. Η μάρκα δεν παίζει ρόλο. Εμείς δείχνουμε αυτό εδώ. Λέει όξινο φυτό χώμα. Απευθύνεται σε φυτά όξινα. Όπως η καμέλια, εδώ είναι ροδόδεντρα, ορτανσίες. Δηλαδή εμείς το θέμα μας όμως είναι η γκαρδένια. Θέλει όξινο χώμα. Δεν θα αγοράσουμε ένα χώμα που δεν βλέπουμε αυτόν τον τίτλο εδώ. Πρέπει να είναι όξινο. Διαφορετικά θα είναι αλκαλικό και θα προκαλεί κυτρίνισμα. Μάλιστα. Να πούμε κάτι άλλο επίσης πολύ σημαντικό. Ερώτηση κοινή. Παίρνω τη γκαρδένια και μου παρατηρείτε ένα κυτρίνισμα στα φύλλα, έντονο. Πού οφείλεται αυτό, ναι. Οφείλεται. Πολλές φορές όταν ποτίζουμε με το κοινό νερό της βρύσης, επειδή αυτό είναι πολύ αλκαλούχο, έχει μεγάλο pH, ωραία, προκαλεί το χώμα που έχει κάτω, δεν αφήνει το φυτό να απορροφήσει το κάλιο. Και έτσι έχει σαν αποτέλεσμα να προκαλεί ένα κυτρίνισμα. Αυτό το κυτρίνισμα εμείς μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε με μία λίπανση με σίδηρο. Το σίδηρο είναι ένα εργαλείο που πρέπει κάποιος πάντα να το έχει στη γκαρδένια. Θέλουμε δηλαδή τουλάχιστον μια φορά στις 30-40 μέρες ένα καπακάκι στα 2 λίτρα νερό και υδρολίπα. Ναι, μπορούμε να πάρουμε μια αναδοχείο μικρό, μια κανατίτσα μικρή, να βάλουμε ένα καπάκι και κάθε 2 μήνες περίπου να το. Βασίλη, λιπαίνουμε. Πρέπει να το κάνουμε έτσι από πριν, αν δούμε το κυτρίνισμα, ρίχνουμε σίδηρο. Αυτό είναι προληπτικά να γίνεται. Ύστερα το καλοκαιράκι, κάτι άλλο σημαντικό, επειδή έχει μεγάλες υψηλές θερμοκρασίες, είναι άμα έχουμε και ένα. Τώρα, αυτά είναι λεπτομέρειες που θα μας βοηθήσουν το φυτό μας να το διατηρήσουμε σε πολύ καλή κατάσταση. Είναι με ένα ψεκαστηράκι κοινό, ωραία. Ένα. Φύλλα. Ένα δρόσισμα τα φύλλα. Για άλλη μια φορά βοήθησε στον κόσμο να πούμε διατηρήσει. Και κάτι τελευταίο. Ναι. Βλέπουμε εδώ πέρα, ή το παρατήρησα τώρα, υπάρχουν οι γκαρδένιες, οι κανονικές, οι κλασικές, που είναι σε ελεύθερη μορφή, σε ελεύθερη ανάπτυξη όπως είναι αυτές, και πολλές φορές θα βρείτε και διακοσμητικές. Δεν ξέρω αν έχετε παρατηρήσει εδώ. Το λέω και εν όψη τώρα των εορτών και τα λοιπά που κάποιος θα θελήσει να πάρει. Βλέπετε, είναι γκαρδένιες πλεχτές σε μικρό μέγεθος και σε μεγάλο μέγεθος. Αν το δείτε εδώ πέρα, αυτές είναι πιο διακοσμητικές. Είναι 2 και 3 φυτά μαζί, βλέπετε, είναι πολύ διακοσμητικό. 2 και 3 φυτά μαζί που έχουν μπλεχτεί και έχουν κάνει μια μπαλίτσα πάνω. Είναι πολύ εντυπωσιακό. Και κάτι τελευταίο να πούμε και να κλείσουμε, είναι για το κλάδεμα. Πότε θέλει κλάδεμα? Η γκαρδένια ανθίζει συνήθως 2 φορές το χρόνο. Μια τέλος της άνοιξης, μιλάμε για Μάιο περίπου, και μια φορά το φθινόπωρο. Όταν θα τελειώσει ο κύκλος της ανθοφορίας της, μιλάμε τώρα για Οκτώβριο, εκεί όλα αυτά τα φύλλα της εδώ θα έχουν μεγαλώσει. Θέλουμε περίπου να κόψουμε στο 1 τρίτο του φύλου. Βασίλη, αυτό που λένε ότι όσο τη μυρίζεις τη γκαρδένια μαραίνεται, ισχύει, είναι ο λαός? Μύθος είναι, μύθος είναι. Άμα ήταν έτσι, όχι, μύθος είναι, εννοείται. Βασίλη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά, γεια σας. Θέλω να ανοίξει λίγο το πλάνο. Αχ, μ' αρέσω έτσι με οίκο. Ο κύριος Πολιτάρχης, παιδιά, σας κάνει δώρο από μία γκαρδένια. Εδώ πάρα πολύ ωραία. Σας ευχαριστούμε πολύ. Μαζί με τις πολύτιμες συμβουλές του, θα έρχομαι να κάνω έφοδο.
Τι? Όποιος δεν άκουσε τις συμβουλές, θα του μαραθεί γαρδένια. Όχι, Ντέπι, νομίζω το ακούσαμε. Θέλει, είπαμε, δεν αγαπάει την απευθείας έκθεση στον ήλιο, γιατί κάποιοι μερικοί εδώ πέρα δεν άκουγαν. Και θέλει πάρα πολύ πότισμα, να μουλιάζει το φυτό. Όξινο χώμα. Ναι. Και λίπανση. Εσύ πάντως μια χαρά, το μάθημα το έχεις μάθει. Το έχω μάθει, εγώ ήμουν μπροστά. Θα μας τα πεις λοιπόν εσύ και δεν θα μας θα με παίρνετε τηλέφωνο, να μου λέτε. Αν τη δείτε ότι στρεσάρετε το φυτό, εγώ εδώ. Έτσι, Ντέπι, ναι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Πολιτάρχη για τις γαρδένιες, εδώ. Σίλια μου. Σίλια μου. Σίλια, είπες, όχι σίλια. Το λέω λάθος. Εντάξει, δεν πειράζει. Για πες μας την ιστορία της ζωής σου με δύο λόγια. Πλάκα κάνεις τώρα. Γιατί έχεις ζήσει τόσο πολλά. Είσαι από την Κρήτη. Ναι, είμαι από το Ηράκλειο. Από το Ηράκλειο. Ναι. Έχω ζήσει εκεί τα πρώτα χρόνια της ζωής μου, μέχρι τα 19. Μάλιστα. Έφυγα, άρχισα να γυρνάω στην Ελλάδα, για τη μουσική βέβαια. Είσαι και μουσικός, έτσι. Ναι. Έχεις τελειώσει κάτι, σίγουρα έχεις τελειώσει. Ναι, έχω τελειώσει. Κοίταξε να δεις. Γενικά έχω ασχοληθεί με τη μουσική ό,τι μπορείς να φανταστείς. Γράφω κιόλας, παίζω πιάνο, ξεκίνησα με κιθάρα, μετά με κέρδισε το πιάνο πιο πολύ και όλα αυτά για χάρη του τραγουδιού. Και θέλω να πω ότι είσαι από τις τυχερές τραγουδίστριες, γιατί ζεις από το τραγούδι. Είναι το επάγγελμά σου το τραγούδι, έτσι. Κοίταξε να δεις, είναι μεγάλη συζήτηση αυτό το πράγμα. Εντάξει, ναι. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε τουλάχιστον. Μπορώ να σου πω ότι δεν έχω ασχοληθεί με κάτι άλλο. Δεν έχεις ασχοληθεί. Το κύριο επάγγελμά μου, ναι. Αυτό κάτι σημαίνει, έτσι. Βέβαια, σημαίνει ότι είναι πάρα πολύ καλή. Σημαίνει ότι είσαι πάρα πολύ καλή, ναι, θα το λέω. Δεν ξέρω, παιδιά, δεν μπορώ να το πω εγώ αυτό. Μπορώ να σας πω ότι αγαπάω πολύ αυτό που κάνω και εισπράττω την αποδοχή και την αγάπη του κόσμου. Αυτό. Τραγουδάς, θέλω να πω, σχεδόν καθημερινά. Σχεδόν καθημερινά, εκτός Δευτέρας και Παρασκευής. Τώρα που σας έχω επισκεφθεί εδώ στη Δράμα να περάσω το χειμώνα μου μαζί σας, ναι. Πού τραγουδάς? Είμαι στο Ροδόσταμο. Ένα πολύ ωραίο μαγαζί με ωραίο φαγητό, φιλοξενία, ένα ζεστό χώρο. Παίζω πιάνο κάθε μέρα εκτός από Δευτέρα και Παρασκευή. Πιο κοντά το μικρόφωνο λέει αυτός ο κακός. Ακόμα πιο κοντά. Ναι. Θα το βάλω στο στόμα μου μέσα. Δηλαδή το πας αλλού τώρα το γυρνάς. Συγγνώμη, εγώ δεν το γυρίσω. Δεν το λέω σε σένα, σε αυτόν τον που με μιλάει στα αυτή το λέω. Λοιπόν, ναι, είμαι κάθε μέρα εκεί εκτός από Παρασκευή Δευτέρα. Παρασκευή και Δευτέρα. Ναι. Δευτέρα. Την Παρασκευή παίζουν οι εμπειροτέχνες. Το Σάββατο παίζω με ένα σχήμα. Λαϊκό. Παίζουμε λαϊκό. Ναι, και τραγουδάω μόνο, δεν παίζω πιάνο. Τις υπόλοιπες μέρες παίζω πιάνο εγώ και τραγουδάω. Θέλω να πω, παιδιά, ότι η Σίλια έχει μία φωνή με πάρα πολύ όγκο γεμάτη. Πώς τα κάνεις? Πήγα να την ακούσω ένα βράδυ και έβγαλε ένα βράδυ χωρίς μικρόφωνο. Αυτό που κάνεις δηλαδή. Πλάκα τι να κάνεις, πω. Χωρίς μικρόφωνο. Άφησε το μικρόφωνο και ακουγόταν όπου και να ήσουν στο μαγαζί. Έχει μία φωνή πολύ όγκο. Ναι. Έχει όγκο η φωνή της. Θα μας το αποδείξει βέβαια και σε λίγο. Έχει σήμα καμπάνα. Ναι. Γεια σου, Ρεσίλια. Θα πούμε και άλλα πραγματάκια. Πώς βλέπεις, είσαι λίγο, όχι λίγο, είσαι έντεχνη, έτσι. Είμαι τα πάντα. Είμαι ό,τι θέλω, επιλεκτικά. Επιλεκτικά. Ναι. Δεν θέλω να βάζω ταμπέλες. Νομίζω ότι ένας τραγουδιστής πρέπει να μπορεί να τραγουδάει τα πάντα. Πρέπει να το έχει να τραγουδάει τα πάντα. Από εκεί πέρα, αυτό ναι. Που σε αγγίζει όμως στην ψυχή σου. Είμαι εκεί που με αγγίζει. Νομίζω, θα το πω αλλιώς. Θα πω ότι γενικά μου αρέσει το καλό τραγούδι. Σ' αρέσει. Με καλό στίχο, κυρίως και καλή μουσική. Έχεις και δικά σου κομμάτια και δικά σου τραγούδια. Ράχο, θα μας πεις και ένα κομμάτι δικό σου. Άντε, έτσι. Καλά, θα σας πω. Ναι. Θα μας πεις και εγώ, έχω πολλές απαιτήσεις. Θέλω και ένα από την πατρίδα σου. Κάτι σε Κρήτη να παραπέμπει. Εντάξει. Έτσι. Ναι. Θα πούμε πολλά και διάφορα. Σίλια Καραγιάννη, υπέροχη φωνή. Αμέσως μετά τις διαφημίσεις, εδώ δεν φεύγει κανένας, να περάσουμε όμορφα. Και ξεκινάμε με ένα υπέροχο τραγούδι της Χαρούλας Αλεξίου, το Μινωράκι. Σίλια επί σκηνής, εδώ. Απολαύστε ένα χειροκρότημα από όλους μας.
Σ' ένα μινωράκι σε βάλα κρυφά. Άλλη μουσική θα κάνει θαύματα. Γιατί σε θέλω. Της ψυχής μου ήχος είναι αυτός που ακούς. Σε παραπλάνω με στίχους ψεύτικους. Γιατί σε θέλω. Κι έτσι βγαίνουν τα τραγούδια μάτια μου. Σε γνωρίζει ο πόνος και έρχεται κοντά σου. Ακουμπάει το χέρι πάνω στα μαλλιά σου. Κι έτσι κάνεις χουράγιο και τραγουδιάγιο. Θέλω μία λέξη από όλους σας για την Σίλια. Καταπληκτική. Σίλια, όντως, όλα αυτά που προείπε η Ντέπη πριν τραγουδήσεις, τι να πω, με έχεις αφήσει άφωνη. Και πολύ αισθαντική, ρε Σίλια. Πραγματικά, ναι. Θα σας πληρώσω σε λίγο. Το ζεις δηλαδή, μέσα από την ψυχή σου, την ψυχή σου βγάζεις. Δεν τραγουδάς, βγάζεις, καταθέτεις ψυχή τώρα, έτσι. Νομίζω ότι αυτό είναι το ζητούμενο, να μπορείς να βγάζεις την ψυχή σου. Μου είπαν ότι έχουμε τηλέφωνο. Μισό λεπτό. Παρακαλώ. Ναι. Παρακαλώ. Ναι. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Ναι. Το όνομά σας? Αθανασιάδου Πόπη λέγομαι. Ναι. Τηλεφωνώ από Δράμα, από Κέντρο. Ναι. Συγχαρητήρια για την εκπομπάρα. Ευχαριστούμε, Ποπάρα. Είμαι τόσο ευχάριστη, ένα δίωρο ευχάριστο. Συγχαρητήρια στη Σοφία την Μοτσκαηλίδου για το ωραίο το μακιγιάζ, τα μακιγιάζ και τα φρύδια που μας έδειξε. Ευχαριστώ, Πόπη. Θέλω να μας πεις για τη Σίλια, γιατί είναι η ενότητα μουσικές νότες. Πώς την άκουσες τη Σίλια? Η Σίλια φανταστική, μας ξεκουράζει επίσης. Ιδιαίτερη φωνή. Οπότε ένα βράδυ όλοι μαζί στο Ροδόσταμο να πάμε να ακούσουμε τη Σίλια, έτσι? Εννοείται. Με όλο εκεί το πάνελ. Ευχαριστούμε, Πόπη. Ευχαριστούμε πολύ, Πόπη. Να είστε καλά, Τέπη. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σου.
Σίλια, καταλαβαίνετε τώρα γιατί η Σίλια τραγουδάει χωρίς μικρόφωνο και δεν το χρειάζεται. Ακριβώς, έτσι, ότι ακριβώς, το έχεις για αξεσουάρ, φαντάζομαι. Δεν χρειάζεσαι. Εγώ που είμαι εδώ πέρα δίπλα σου, δηλαδή. Υπερβολές. Τι υπερβολές. Δεν το καμπάνα, ακούτε, καμπάνα, παιδιά. Καμπάνα. 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 Και φαντάζομαι ότι δεν το έχεις ακούσει πρώτη φορά από μένα αυτό το πράγμα. Έτσι. Δεν περίμενε σε μένα για να το ακούσεις. Το έχεις ακούσει πάρα πολλές φορές. Είμαι σίγουρη γι' αυτό. Είναι πολύ, καλή, είναι πολύ καλή σε αυτό που κάνει. Εμείς εδώ είναι κριτική επιτροπή. Είμαστε, ναι. Έχει ταλέντο, αν και από λίγα πράγματα που γνωρίζω. Πραγματικά έχει ταλέντο, γι' αυτό και η κοπέλα έχει δουλειά, αλλά και αγαπάει πάρα πολύ αυτό, ναι, που κάνει. Με τι θα συνεχίσουμε, Σίλια μου? Τι θέλετε, εγώ θα έλεγα, θα πρότεινα να πούμε ένα ξένο που μου είχες πει ότι θέλεις να ακούσεις. Παιδιά, yeah, σκίζει τα πάντα. Θέλω, όμως. Θέλω ξένο, ναι, να ακούσω. Έτσι, πάμε, ποικιλία, ποικιλία. Πριν από 4, 5, 6 γενές, είχατε κάτι, κάνα νέγρο εκεί, στο σόι. Όπως βλέπεις, είμαστε... Ναι, σε βλέπω, είσαι κάτασφρη εκεί πέρα. Μπράβο, αλλά Σίλια, έχει μπράβο αυτή την έγρη και τη φωνή εκεί. Πραγματικά. Ναι, τη γεμάτη, είσαι υπέροχη. Μπράβο, Ντέπη, έχεις φέρει και φέρει καλλιτέχνες, αλλά μπράβο, Σίλια. Μπράβο, ευχαριστώ, πραγματικά. Καλά, ευχαριστώ. Προσπαθούμε. Σίλια, θα μας πεις και ένα δικό σου. Θα τραγούδι μαζί, εσύ.
Αμέ, με τη γουστάρι. Αυτό θα μου μάθει ποντιακά. Θα σου μάθω ποντιακά. Αφού είσαι κριτική, πρέπει να μάθει. Είναι αδερφάκια, ναι. Θα κάνουμε ένα ντουέτο. Ωραία, κριτικό και ποντιακά. Θα κάνουμε ένα ντουέτο κριτικό και ποντιακά. Ποντιακά και κριτικά θα σκίσετε. Όχι, θα κάνουμε ένα ντουέτο που θα το παντρέψουμε και θα είναι κριτικό και ποντιακό μαζί. Έτσι. Και μετά βάλε όσο διαγωνισμό θέλει για ντουέτα. Θα είσαστε το νούμερο ένα. Θα μας πεις και ένα δικό σου και μετά να προχωρήσουμε σε... Ναι. Θα σας πω ένα τραγούδι που έγραψα 1η του Μάρτη. Εσύ το έγραψες? Ναι, ναι, στίχους μουσική. Τα τραγούδια είναι γενικά τα γράφω εγώ. Όταν λέω τραγούδι μου εννοώ δικό μου καθαρά. Τα πάντα και... εσύ δηλαδή. Και μουσική και στίχους. Ναι, ναι, ναι. Ναι, ναι, ξέρω αν τρίζει η καρέκλα. Ναι, τρίζει, την ακούω, αλλά κάνω πως δεν την ακούω. Κάνω ότι δεν την ακούτε. Ναι. Θα σας πω ένα κομμάτι που έγραψα 1η του Μάρτη. Θυμάσαι και ότι το έγραψε. Και λέγεται Μάρτης. Α, ναι, γι' αυτό θα σε ρωτούσα τώρα. Πες μου, τι θέλεις να με ρωτήσεις. Έχει κάτι, έχεις επηρεαστεί, εμπνευστεί από κάτι συγκεκριμένο. Νομίζω θα ακούσεις γενικά τι λέει. Για να ακούσω. Θα βρούμε διάφορες καταστάσεις στη ζωή μας. Θα καταλάβουμε γιατί το έγραψες. Τουλάχιστον να μας μένει ένα τραγούδι. Αυτό. Για να σε ακούσουμε. Για πάμε. Τίποτα μη πεις. Απόψε βράδια σε νωρίς. Την παγωνιά σου νιώθω μέσα μου. Εδώ δεν έπρεπε να έρθεις. Κι όλα αυτά που ονειρευόσουν για μας μου τα λέγες και δεν τρεπόσουν. Κι εγώ που σε λατρεύω εύχομαι τώρα πια στο δρόμο μου να μη βρίσκω σου. Και κάνει έξω ένα μάρτι, βγάλε μου την καρδιά και πάρτι, και μη μιλάς εσύ για αγάπη. Σταμάτα να έχεις αυταπάτες. Και κάνει έξω ένα μάρτι, βγάλε μου την καρδιά και πάρτι, και μη μιλάς εσύ για αγάπες. Είσαι περίπτωση απ' αυτές που λένε σκαρτές.
τέλεια. Ντέπι. Πλάκα κάνεις τώρα. Μπορώ να σχολιάσω εγώ. Λοιπόν, είναι άλλο ερμηνεία, είναι άλλο γράφω μουσική, είναι άλλο παίζω μουσική και άλλο γράφω στίχους. Εσύ έχεις όλα αυτά τα τέσσερα τα χαρίσματα, πραγματικά όμως, δηλαδή με ανατρίχιασες εδώ πέρα όλοι, παιδιά, εδώ, πέντε ναι, φορές ναι, ναι, ναι. Και τα γράφεις λοιπόν και μουσική και στίχους και η ερμηνεία σου είναι τέλεια. Σε όλα τα τραγούδια σου. Είναι τιμή μου να το λέει ένας συνάδελφος. Πραγματικά σου λέω και το λέω και το πιστεύω πραγματικά όμως. Σιλία, ξέρεις ότι όταν ακούμε ένα τραγούδι και εγώ όταν ακούω κάποιον καλλιτέχνη έρχεται και μου λέει θέλω να σου πω ένα δικό μου τραγούδι, λίγο είμαι επιφυλακτική γιατί ο κόσμος αγαπάει τα γνωστά τραγούδια. Αυτό το τραγούδι ένιωσε κάποιος σας ότι το ακούει πρώτη φορά, δεν ήταν ένα με εσάς, δεν σας άγγιξε. Αυτό το τραγούδι είναι... Σας ευχαριστώ πραγματικά. Τι να πω τώρα, δεν έχω λόγια. Δεν είναι ένα τραγούδι που όχι μωρέ τώρα θα πήγε ένα δικό της τραγούδι και περνάει αδιάφορο. Αυτό το πράγμα όταν λες πάρ' την καρδιά μου, δηλαδή τη δικιά μου την πήρες. Πραγματικά δηλαδή πάρ' την καρδιά μου. Αυτό είσαι ταλεντάρα. Είσαι ταλεντάρα και θα ήθελα να πω ότι θα μου έκανες και την τιμή κάποτε που θα γίνεις διάσημη. Γιατί σου αξίζει. Να λες ρε παιδί μου ότι εγώ πήγα και σε αυτή τη φίτσα την Ντέπι, τη γιαγιά την Ντέπι. Όχι ότι θα αργήσει τόσα χρόνια. Είναι τραγουδάρα. Είσαι μια χαρά. Να σου πω την αλήθεια, να σου πω την αλήθεια. Ήταν ένα όνειρό μου να βρεθώ κάποια στιγμή στη Βόρεια Ελλάδα και να τραγουδήσω. Δεν είχε τύχει. Θεωρώ ότι ναι, μεν εννοώ οι πόντοι, να το πούμε έτσι, οι Βορειοελλαδίτες με τους κριτικούς. Ακούγομαι, εντάξει. Λένε ότι έχουμε μεγάλη σχέση. Εγώ μπορώ να πω ότι είστε αρκετά διαφορετικοί άνθρωποι όσον αφορά τις τέχνες. Με ποια έννοια. Όχι ότι εμείς κάτω δεν αγαπάμε την τέχνη. Νομίζω ότι οι άνθρωποι έχουν περισσότερο άλλα πράγματα στο μυαλό τους από αυτό. Δίνουν βάση, οκ. Okay. Εσείς το έχετε πιο πολύ έτσι με τη διασκέδαση. Πιο... Πρέπει να μας κολλήσετε και εμάς. πρέπει να μας στείλετε στον αέρα σας. Ναι. Εμένα με βλέπεις να μην σχολιάζω, έχω εντυπωσιαστεί. Με έχεις προβληματίσει. Σε έχω προβληματίσει θετικά. Ευχάριστα, ναι. Ξέρεις τι, κάθε τραγούδι που λέει, δηλαδή τώρα πρώτη φορά την έχω ακούσει την κοπελιά και πριν που είπε το ξένο, δηλαδή είχε, σε κάθε τραγούδι έχει την ειδικιά ερμηνεία. Καταθέτει ψυχή. Και την προφορά έτσι. Και τα πάντα όλα. Δηλαδή Σελιά, αυτό είναι πολύ δύσκολο. Το έκανα για να σε εντυπωσιάσω σήμερα. Προσπαθώ. Θα συνεχίσουμε. Θέλω να συνεχίσεις και να τραγουδάς. Γιατί δεν θέλω να σου στερήσω χρόνο από το τραγούδι. Δεν μου στερείς καθόλου. Ίσα ίσα εμένα είναι χαρά μου καταρχήν. Τελικά που είμαι εδώ, είδες είχα άγχος. Ναι. Τελικά νομίζω δεν έχω άγχος. Μετά από 10 καραμέλες. Μετά από 10 καραμέλες. Λοιπόν, να συνεχίσουμε. Να πούμε ένα κομμάτι. Από τον τόπο σου, κάτι. Από τον τόπο να το πούμε τώρα, θέλει να πούμε. Ή να κλείσουμε με αυτό. Τα αφήνω πάνω σου. Να κλείσουμε με κάτι από τον τόπο σου ή να πεις. Πες. Κοίτα να δεις, μπορώ να σου πω ό,τι θέλεις. Ό,τι θέλεις. Υπάρχει ένα κομμάτι από τον τόπο μου που το λέω τελευταία, μου αρέσει πολύ. Το έχει πει ένα του κουνάλι και είναι το χρυσό φτερό. Πες το, ωραία. Νομίζω είναι ένα καταπληκτικό κομμάτι. Χρυσό φτερό. Ωραία. Να τότε να θυμηθούμε την εισαγωγή. Ξέρεις, είναι καμιά φορά αυτό όταν έχουμε τόσα τραγούδια. Και σε φορές
μέσα στην πλάτη. Κι αντοχές για να πετώ είχα σαν τον αετό. Κι αντοχές για να πετώ είχα σαν τίποτα. Δεν σε καθυστερώ. Θέλω να ακούσω τραγούδι. Έχεις ένα προτελευταίο. Έχω ένα προτελευταίο. Ναι. Ωραία. Απόλυτα ένα που μου αρέσει. Το έχει πει η Φωτεινή Μελεσιότου και λέγεται Μέλισσες. Σ' ακούμε. Oh,
φεγγαράκι δυο μερό. Κλειστά παράθυρο φυλά, να μ' αγαπάς πως τα θέλα. Θυμάρι ρίχνω στις φωτιές, με τυρανούν οι ομορφιές, οι ομορφιές οι φώνησες. Κι εσύ που με λησμόνησες, μα πάλι εσύ με ράγισες. Νυχτώνει, βγαίνω να σε βρω σαν φεγγαράκι δυο μερό. Κλειστά παράθυρο στα θέλα. Θυμάρι ρίχνω στις φωτιές, με τυρανούν οι ομορφιές, οι ομορφιές οι φώνησες. Θυμάρι ρίχνω στις φωτιές, με τυρανούν οι ομορφιές, οι ομορφιές οι φώνησες. Κι εσύ που με λησμόνησες. Σίλια, επειδή κλείνεις τα μάτια, σε πληροφορώ ότι ένας από τους, από τους κάμεραμεν εδώ πέρα σε προσκυνούσε, είχε πέσει κάτω και υποκλεινόταν. Αλλά θα μαλώσω τον επόμενο που δεν τον έδειξε. Πρέπει να σου πω ότι είναι τέτοια η φόρτισή μου όταν τραγουδάω, ειδικά κομμάτια σαν αυτό, που είπα λάθος λόγια στο αδερφό που πλέει. Δεν πειράζει. Το κατάλαβε κάποιος ότι είπε λάθος λόγια, δεν το καταλάβαμε. Παιδιά, εκείνα τα σφινάκια που δεν κατάλαβε ο κλεάντης, που είναι τώρα να τα πάρω όλο. Λέτε δεύτερο και ξανήκω το πρώτο. Γιατί μας το είπε. Κατένας δεν το κατάλαβε. Θα το καταλάβω να σκέφτω το τραγούδι. Εσύ μη μιλάς, δεν έχεις μικρόφωνο. Και κλείνουμε, Σίλια, με κάτι που δεν θέλω να κλείσω. Θα το πούμε όλοι μαζί, θα το πούμε. Χωρίς μικρόφωνο. Ναι. Έτσι και ο γιος μας καλύπτει. Βέβαια... και τους πέντε και τους τέσσερις εδώ. Εγώ θα χρειάζεται να το βάλω λίγο πιο εδώ. Ωραία. Οκ. Θα το πούμε όλοι μαζί, νομίζω το γνωρίζετε. Ποιο. Νομίζω μου είπες πριν, θες να πούμε το ήταν μια φορά. Μάτια μου και ένα καιρό. Ναι, το ξέρετε. Ό,τι ξεκάλα δεν κάνουμε διαγωνισμό. Δεν ξέρετε, δεν ήταν μια φορά μάτια. Το ξέρω, φυσικά. Κάτι ξέρουμε. Είναι καλό. Λοιπόν, πάμε. Κλείς τα μικρόφωνα μας εδώ, μην ακουγόμαστε εμείς. Μια όμορφη κυρά άκοντισα
να σε χαρώ. Μια μικροπαντρεμένη κόρη ξανθή, το γυρίτσι προσμένη. Ξεκινήσαμε και μετά κομπλάραμε και ένα δεν τραγουδούσαμε. Τι έχουμε. Σίλια Καραγιάννη. Σίλια Καραγιάννη, εκπληκτική, μοναδική. Μέσα από την καρδιά μου το φιλί, είσαι καταπληκτική. Δεν ξέρω πόσο θα κάτσει στον τόπο μας. Σε θέλω ξανά. Εύχομαι πολύ. Εύχομαι πολύ. Θέλω να γίνεις η τραγουδίστρια της εκπομπής. Γίνεται. Πολύ ωραία. Η τραγουδίστρια της εκπομπής όταν λες. Εντάξει, εδώ κάθε Τετάρτη εδώ πέρα. Κοίτα, άμα πέφτει χαρτούρα, όλα γίνονται. Θα βγάλεις και εσύ όμως. Χαρτούρα. Βέβαια. Τι το. Κλεάδες Χαραλαμπίδης, παιδιά, για τάκα της ημέρας. Κοίταξε, να δεις. Ένα δίκιο το όχι. Έπεσε το μικρό. Κοίταξε, εγώ σε καταπονώ, πουλάκι μου, μην ανησυχείς. Είμαι καλλιτέχνης και καταλαβαίνω. Μην κοιτάς την Ντέμπη. Καλλιτέχνες, καταλαβαίνω. Όταν εγώ βρέμουν καλλιτέχνες, εσύ. Καλά, εντάξει, σίγουρα. Στο γάλα με τον πιπερό. Λοιπόν, Χρήστος Θασίτης, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κλεάνθης Χαραλαμπίδης. Ευχαριστώ και εγώ. Σοφία Μοτσκαλίδου. Ντέμπη, μου σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Φιλάκια σε όλους, παιδιά, να είστε καλά την επόμενη Τετάρτη εδώ. Ζωντανά, με έχεις χαλαρώσει, με έχεις ηρεμήσει, δεν έχω δηλαδή έτσι νεύρο ρε παιδί με πάμε, είσαι καταπληκτική. Έλα στον οδό στο μοτρό να σε... Θα έρθω εκεί πέρα γίνω τύφλα, γυρίσουμε το πρωί στο σπίτι. Έτσι, δεν θα γυρίσουμε. Από όλους εμάς φιλάκια να είστε όλοι καλά, γεια σας. Γεια σας.